Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κατοτσάκαλο καταπληκτικό φωτσοκορχό πιπίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπες τα νεγόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θηδικιά ζουμουσάδα. Σε μπαμπά και Ιώνη Νικηφορίδη. Λίγο πριν το σχολείο. Σε μπαμπά και Ιώ Μανολόπουλο. Σήμερα στέλνω τα χαιρετίσματα στο ξεκίνημα σε Γαβρίλο και Μανώλη και τα τέκνα. Την αγάπη μας όλους μπαμπαδογιαγιάδες, μπαμπαδομαμάδες, παππουδομαμάδες, τσουξουμούξου, όλοι όσοι πηγαίνετε τα παιδάκια στο σχολείο και είστε τώρα ένα κλικ. Μας ακούτε μέσα στο αυτοκίνητο πριν μπείτε στην τάξη, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν περνάνε οι ώρες. Δεν περνάνε. Γιατί δεν περνάνε οι ώρες. Γιατί, γιατί, γιατί. Να σε ψάχνω τις νύχτες γιατί. Ζιγζακ 1989-88, ξέρω εγώ. Λέει, μη λέει, μαρτυράτε την ηλικία. Δεν τη μαρτυράμε, μόνο μας τη λέμε. Δεν μας βασανίζει κανένας, τη λέμε την ηλικία μας. Το πεντάρι είναι απέναντι. Ου, και κουνάει το χέρι. Είναι σαν μια όμορφη γειτόνισσα που έρχεται καλοκαίρι, πηγαίνεις, θα είναι ένα βαρετό καλοκαίρι με τους γονείς, ας πούμε, εκεί πιτσιρικάς, και έρχεται απέναντι και βγαίνει στο απέναντι μπαλκόνι η οικογένεια που έχει έρθει από κάποιο απίθανο μέρος, ξέρω εγώ, από τα Γαυγάμηλα, και βγαίνει η κόρη τους και είσαι εσύ, ας πούμε, 15. Και βγαίνει και η κόρη και είναι και αυτή 15. Και βγαίνει η κόρη και είναι ένα κράμα Τζένιφερ Λόπεζ, Ιρίνα Σάικ, Σαρλίς Θερόν, Αντριάννα Λίμα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον το καλοκαίρι. Και βέβαια βγαίνει και ξαναβγαίνει στον μπαλκόνι, χτενίζει τα μαλλιά της. Αυτά, τοποθετεί το μαγιό και τέτοια πράγματα. Όπως γίνεται στα πέναντι μπαλκόνια. Πώς βρέθηκα εκεί, προσπαθώ να θυμηθώ λίγο. Τι, ότι δεν περνάει η ώρα. Τι, ότι μας... Α, το 5 που μας κουνάει το χέρι απέναντι από το πέναντι την μπαλκόνι. Τέλος πάντων, αυτά σήμερα έχω να δώσω. Για μία ακόμα μέρα, φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool. Υπέροχος, από τη χορηγούκλα μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Whirlpool, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια κανονικά. Μιλάμε για κουζίνες, έκτη αίσθηση. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα η Whirlpool. Κορυφαία μάρκα εδώ και πολλά χρόνια. Και σήμερα λοιπόν δίνουμε ένα ακόμα τέτοιο υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων. Κοντά στα 100 ευρώ η αξία του. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Μόλις 62 λεπτουδάκια το κόστος, ανά μήνυμα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η Άννα. Πρέπει να είναι η ίδια που λέμε Άννα μπράβο! Άννα μπράβο αυτή. Η Αμφή Φύτα έξω από τα λουλουδάδικα και η Τίμη Πότου έξω από τα παλιά μπουζουξίδικα. Κωστής Θεταρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρο μου. Πάμε και σήμερα να φροντοφωνάξουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι. Και βέβαια, επίσης τα τέσσερα γράμματα, αλλά και το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι σκέφτεστε. Είπα ότι στο Αιγαίο έχει εξαιρετικά, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα, φρεσκότατα θαλασσινά, τα καλύτερα στην πόλη. Είπα ότι έρχεται η ελληνική θάλασσα και ότι βγάλει η θάλασσα, το έχετε στο πιάτο σας. Ξημερώματα κάνει το φορτηγό τη διαδρομή και είναι όλα πεντανόστιμα και λαχταριστά. Κλαίνε οι γοργόνες και ο Ποσειδώνας που δεν τα έχουν πια μαζί τους. Παρέα, τα ψαράκια, τα καλαμάρια, τα μύδια. Τα μακαλιαράκια, τα πάντα όλα, τα κοάλα, τίποτα. 214.000 στο διοικητήριο, 69-56-66 στο Ωραιόκαστρο, με υπέροχο χώρο εστιατορίου. Και βέβαια, και πέ και φέ. Παίρνεις και φεύγεις άμα θες. Take away το λένε στην ορεινή ημαθία. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι για γλυκάρες, για παγωτάρες, για ψωμάρες, για σφολιατάρες, για τουρτάρες, για τα πάντα όλα σε άρες, όλα στο Νικολαίδη, αρτοζαχαροπλαστεία, ωραία λέξη για να κάνει τσαρδάμ πρωί-πρωί, 8 και 10 λεπτά το αρτοζαχαροπλαστείο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τα πάντα, υπέροχα πεντανόστιμα, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Και βέβαια όταν μιλάμε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο,
Τσαντεκίδης, ανεβαίνοντα στον δρόμο Γεροόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο. Εκεί ό,τι θέλετε, επαγγελματικό θέτε. Θα το βρείτε. Τι θέτε. Θέτε ταξί, ταξί. Θέτε μικρό, μεγάλο, τι οικογενειακό, ό,τι γουστάρετε. Και το πηγαίνετε όπου εσείς θέλετε να το ελέγξει ο αρχιμάστορά σας. Γιατί αυτό σημαίνει εγγύηση, Τσαντεκίδης. Εγώ έχω να σας πω λοιπόν ότι σήμερα είναι η μέρα πριν. Από μικρό παιδί απεχθανόμουν όπως μία τρίχα μέσα στη σούπα ή ένα βότσαλο μέσα στο σάντουιτς τη μέρα πριν. Για ό,τι και θέμα και να πούμε. Δηλαδή, η μέρα πριν ήταν αυτή που δεν είχε κάποιο σκοπό. Ήταν η μέρα πριν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περνού, ό,τι γινόταν τη μέρα πριν δεν είχε καμία σημασία. Ήταν απλά η μέρα πριν. Ήτανε στην αντίστροφη μέτρηση, στο The Final Countdown, η μέρα πριν. Τι ήταν, πριν από ένα πολύ σημαντικό μάτς, πριν από ένα ραντεβού με μια κοπέλα που ήθελα πολύ, πριν από μια, τέλος πάντων, από εξετάσεις σημαντικές, πανελλαδικές, αυτά για δίπλωμα, για, στο πανεπιστήμιο, πτυχιακή, μεταπτυχιακό, τι. Ήτανε πριν από μια πολύ σημαντική οντισιόν για τραγούδι, ήταν πριν από μια σημαντική συνέντευξη για ραδιόφωνο. Τι, για δουλειά. Η μέρα πριν. Χωρίς σκοπό υπάρχεις. Αν πεις τι να κάνουμε, να, δηλαδή να πάμε χωρίς να υπάρχει μέρα πριν. Δεν ξέρω. Η προηγούμενη δεν με ενοχλούσε ποτέ. Τι είναι, προχτές. Είναι οι δύο μέρες πριν. Κανένα πρόβλημα. Δεν είχα κανένα θέμα. Ήταν αρκετά μακριούτσικα από τη μέρα ορόσημο. Η μέρα πριν. Αυτή ήταν η πιο εκνευριστική. Ας κλείναμε και τα τηλέφωνά μας. Πάρα πολύ ωραία. Κωστάκη, μπράβο. Λέω λοιπόν ότι συνήθως για σημαντικά πράγματα, όχι συνήθως, πολύ σπάνια, δεν είχα άγχος. Έτσι με είχαν μάθει και οι γονείς μου, όταν θα πηγαίνεις κάπου θα έχεις θάρρος, θα έχεις δύναμη. Ίσως είναι και το περιβάλλον που μεγάλωσα μέσα σε ξένους ανθρώπους και έπρεπε να βγάλω κάτι της παραπάνω από μέσα μου για να μπορέσω να σταθώ, γιατί ήμουν ο Έλληνας στη Γερμανία. Είτε πρόκειται για το σχολείο, είτε πρόκειται για φιλίες, είτε πρόκειται για δουλειές, οτιδήποτε τέλος πάντων. Οπότε έμαθα να μην έχω άγχος. Και μου είχε πει και κάτι πολύ σωστό ο πατέρας μου τότε, γιατί μικρά τι μας απασχολούσαν τώρα τα ερωτικά ραντεβού, ας πούμε, ή δουλειές. Όχι, το διάβασμα. Διάβασες! Καλώς, γιατί να έχεις άγχος αφού διάβασες. Μήπως δεν διάβασες. Άμα δεν διάβασες, τι άγχος έχεις. Αφού δεν διάβασες. Άρα τι, φοβάσαι μήπως δεν γράψεις. Αφού το ξέρεις ότι δεν γράψεις. Σωστό. Το θέμα ήταν βέβαια, τι γίνεται άμα έχεις διαβάσει και δεν γράψεις. Τυχαίνει και αυτό καμιά φορά. Αύριο λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πάμε να γράψουμε εξετάσεις και είμαστε διαβασμένοι. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Πετάξαμε τους βαθμούς εκεί που δεν έπρεπε. Κάναμε όλοι, ας πούμε, τα στραβά μάτια, την καρδιά μας πέτρα. Πείτε ό,τι θέλετε, όλα θα τα δεχτώ μαζί σας κι εγώ, όπως κι εσείς κι εγώ. Στενοχωρήθηκα, αλλά το πνίξα γρήγορα γρήγορα, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό που διακυβεύεται αύριο, για να καθίσω, να με ψημυρώ, να καθίσω τώρα να λέω μα γιατί και έτσι και το rotation και αυτό και εκείνο το άλλο. Μέσα σ' όλα, Σταυράκι Παζαρέτζη καμάρι μου, δεν μας φτάνει δηλαδή το άγχος, ο καημός, η πρεμούρα, η προσμονή, η λαχτάρα για το μάτς της πεντηκονταετίας. Έχουμε πάλι τον Ουάρντα να κάνει δηλώσεις. Βρε αγόρι μου γλυκό. Βρε αγόρι μου γλυκό. Δηλαδή πραγματικά πιστεύεις ότι μας νοιάζει τώρα. Τι θα πεις. Και αυτά τα πατέρας μου ο Σαββίδης, τα ακούω ο Βερεσέ. Πάλι θες να κάνεις άνω κάτω την ομάδα. Ξέρεις ότι δηλαδή μία μέρα πριν πάλι πρέπει να ασχολούμαστε μαζί σου. Σε μία πρόταση θα το τελειώσω εγώ. Σε μία πρόταση. Λέγοντας το εξής. Κανείς άλλος δεν πήρε σκανδαλωδώς σχεδόν τόσες πολλές ευκαιρίες όσες εσύ, φίλε. Πρικισμένος ποδοσφαιριστής με όλα τα χαρίσματα του κόσμου, αλλά το ρετυρέ, φίλε, αναμπουμπούλα. Ανοιχτές οι μπαλκονόπορτες, ανοιχτές και να φυσάει τα γιάζι μέσα, διαμπερές το διαμέρισμα. Και μιλάω για ένα παίχτη που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτη, ρε παιδί, πώς να το πω. Όμως, φίλε, όχι.
Μια, δυο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες. Κανένας άλλος, κανέναν άλλον δεν δόθηκαν τόσες ευκαιρίες. Άρα μη μου λες ότι αυτά οι ρουφιάνοι, έτσι αλλιώς οι μαλαμπίπιδες μου κάνανε, μου ράνανε. Δηλαδή πάλι μαζί σου θες ασχοληθούμε. Τελεία εδώ εγώ. Τελεία εδώ. Θα είχες κάνει τεράστια καριέρα. Γιατί να έχουν κάτι μαζί σου. Δεν σου δώσω μια ευκαιρία. Δεύτερη, ξαναγύρνα. Ξανά, τρίτη ευκαιρία. Αυτά. Κολλάς κορονοϊό το καλοκαίρι και το μαθαίνει ο κόσμος μετά. Τελευταίο. Δηλαδή τους συμπαίκτες σου, τους ανθρώπους που συναναστρεφώσουν, δεν τους σκέφτηκες. Το τελευταίο, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα. Μην πούμε τώρα για τις φωτογραφίες στα κινητά εκεί που δεν έπρεπε. Μην πούμε για τα ξενίκια. Μην πούμε για την άσο. Άστο. Μην θυμηθούμε τώρα. Μην θυμηθούμε γιατί γράφουμε βιβλίο. Κι όμως η ομάδα σε συγχώρεσε, κι όμως η ομάδα σου έδωσε και πρώτη και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Όχι ρε φίλε τώρα. Όχι. Άρα τελεία. Ούτε δεν θέλω, εγώ προσωπικά, δεν θέλω να ασχοληθώ παραμονή του μάτς πεντηκονταετίας, ούτε τόσο δά μαζί σου. Μακάρι να κάνεις μια φανταστική χρονιά στο Βόλο και το 50% που μπήκε στη μεταπόληση θα πας μετά να πάρουμε και τα... Με ήθελε ο Άρης, με ήθελε ο Ολυμπιακός, με ήθελε... Η Μπαρτσελόνα μη ήθελε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οκ, τι να κάνουμε, το να κλάψουμε σε μια γωνία. Όχι φίλε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δεν θυμάμαι να έχω αφιερώσει περισσότερο χρόνο για κάποιον παραστρατημένο από ότι για αυτόν. Δεν θυμάμαι καμιά φορά. Τέλος. Τελεία. Η μέρα πριν, λοιπόν. Η μέρα που κοιτάμε το ρολόι μας, που λέμε ότι αύριο τέτοια στιγμή θα είμαστε εκεί. Η μέρα που οι προληπτικοί ετοιμάζουν γούρια, σούξου, μούξου, πού πήγα, πού κάθισα, τι φορούσα, ποιους είδα, ποιους συνάντησα. Έχω πει για εκείνη την γειτόνισσα που κατέβαινε από τον τέταρτο στον τρίτο στο πατρικό μου στην Τούμπα για να πιει καφέ με τη μαμά μου και κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι, ντιν-νταν, ναι. Πάμε για γκολ στην Τούμπα. Αν είχε μπει γκολ στην Τούμπα και δεν είχαμε ακούσει εμείς τον γκολ, το σπίτι μου είναι από την Τούμπα 5 λεπτά με τα πόδια. Το ακούγαμε τον γκολ πρώτη. Αν δεν είμαστε στο γήπεδο, μιλάμε για πολύ πιτσίρικα τώρα, έτσι. Πέμπτη δημοτικού, έκτη, πρώτη γυμνασίου εκεί. Αν λοιπόν είχε μπει γκολ, το ξέραμε πριν μπει στην Ερασπορ. Πάμε γκολ στην Τούμπα. Όταν λοιπόν έλεγε γκολ στην Τούμπα, γρήγορα γκολ στην Τούμπα. Ψυχρολουσία στην Τούμπα, ο Τσούξτος από παλιά του Λυρί. Είδε ένα κενό ο Μασέγκο Ιλούγκα 0-1 ο εθνικός. Λέω εγώ τώρα. Παράδειγμα. Κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι, τη λέω μαμά, δεν γίνεται να πιούμε. Δηλαδή, σαν άνθρωποι, να ανοίξουμε το σπίτι. Βέβαια, θα πιει ένα καφέ με τη γειτόνισσα. Χρυσή γυναίκα, ναι. Τι μπορούμε να μπορεί τον καφέ να τον πιει σε 7, ας πούμε, και όχι στις 5. Τότε τη βόλεψε. Τότε τη βόλεψε αυτή. Εμείς τρώμε γκολ κάθε φορά. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με αποκορύφωμα Κυριακή μεσημέρι που χτυπάει το τηλέφωνο σταθερό, τότε δεν υπήρχε κινητά. Χτυπάει το τηλέφωνο, ντρν, το σηκώνει. Α, έλα, τι κάνεις? Δήμητρα νομίζω ότι λέγανε. Σας γελάσω κιόλας. Τι κάνεις, λέει. Γκολ στην Τούμπα. Ψυχρολούς 0-1 ο Διαγόρας Ρόδου. Παγώνει η Τούμπα. Πες μου τι είναι αυτή, πες μου τι είναι. Αυτή είναι, λέει, πήρε ένα ποιο, δεν μπορεί να έρθει. Μισό, ας πάρει νωρίτερα. Τι κακό πράγμα είναι αυτό! Και έτσι κάποια στιγμή, αφού δεν το έλεγε η μάνα μου, το παγώ. Σε παρακαλώ, μπορείς να έρχεσαι λίγο, ας πούμε, Σάββατο, γιατί δεν έρχεσαι Σάββατο. Έλα Δευτέρα, έλα Κυριακή βράδυ, έλα Κυριακή μεσημέρι πριν. Λέμε τώρα. Και έτσι, ο καθένας στα γούρια του, πριν τα μάτς, η διαδρομή που θα καλάω πιο άρρωσε από αυτούς, ήταν ο Ιωαννίδης του μπάσκετ που τρακάρε μια φορά ένα με το πούλμαν. Ένα αυτοκίνητο που ήταν σε μια γωνία σταματημένο κέρδισε και μετά όποιος ήταν, όποιος ταλέπορος ήταν στη γωνία, περνούσε, του τρώγε το φτερό, για γούρι. Άφηνε χαρτάκι. Είμαι εγώ, περάσαμε το πούλμαν. Δηλαδή σε φάγαμε. Αν, δηλαδή, ας πούμε, λέω, αν είχε πατήσει ένα με το αυτοκίνητο όπως πήγαινε και τον είχε αφήσει στον τόπο, κάθε φορά θα σκότωνε έναν. Λέω εγώ τώρα. Αναρωτιέμαι. Και έτσι λοιπόν, η μέρα πριν. Μπαίνουμε, βλέπουμε. Βιντεάκια, βλέπουμε τα μάτς με την Μπενφίκα, με την Μπεσίκτας, βλέπουμε τον πρώτο αγώνα με την Κράσνονταρ, τι δεν κάναμε σωστά εκεί, τα λάθη που κάναμε και στολισμένη πραγματικά μία κούκλα η Τούμπα
Έτσι. Λίγο μια ιδέα μπορώ. Μου επιτρέπετε? Και με αλφαγιώτα και με έψιλον. Είδα τα αστέρια γύρω γύρω. Ναι, σε αυτή την κουρασμένη τούμπα, σε αυτήν που δεν είναι στην πρώτη της νιώτη, χτισμένη το 1959 και ποτισμένη με υδρότα, με μόχθο, με το αίμα του κάθε ενός που αποκαμωμένος από τη δική του δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο εκεί που θα ξεκούραζε το σώμα του και το ταλαιπωρημένο του κορμί, ένιωσε την ανάγκη να πάει και να βάλει το δικό του λιθάρι για να χτιστεί αυτός ο ναός. Ναι, δεν είναι η Τούμπα μια νεαρά κυρία. Είναι όμως μια κυρία που χθες στολίστηκε, έβαλε τα καλά της και είναι μια μπελούτσι που δεν είναι 18, 20, 25, 30 χρονών. Αλλά είναι η μπελούτσι. Είναι μια αρχόντισσα. Είναι μια κυρία που περπατάει και όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Τους φεύγουν τα σαγόνια. Με πολύ κυμπαριλίκι, με πολύ αρχοντιά, με πολύ αυτοπεποίθηση. Τόσο όμορφη. Έβαλε χθες το καλό της το φόρεμα, αυτό με τα αστέρια, και περιμένει. Και περιμένει. Και πόσο συμβαδίζει η χαρά με τη λύπη, και θα σας πω γιατί. Πόσο συμβαδίζει, διότι τεράστια χαρά που θα περάσουμε αύριο, τεράστια χαρά που το γήπεδο λίγους μήνες πριν γκρεμιστεί για να χτιστεί η νέα Τούμπα θα ζήσει και αυτό, ο Μίλους Champions League. Αλλά λύπη που δεν θα μπορεί ο κόσμος να είναι εκεί. Ο Έλληνας, ο απίστευτος Έλληνας, ο γλωσσοπλάστης Έλληνας, αυτός που το μυαλό του γέννησε τις επιστήμες, γέννησε πολιτεύματα, γέννησε πολιτισμό, γέννησε θαύματα του κόσμου, πάντοτε έβρισκε τρόπο και με μία λέξη να τα πει όλα. Χαρμολύπη. Χαρά και λύπη ταυτόχρονα. Μα πώς γίνεται αυτό? Χαρά ατελείωτη που η ομάδα θα βρεθεί εκεί, λύπη που δεν θα μπορεί ο κόσμος να το ζήσει από κοντά. Και θα πω για μία ακόμα φορά αυτό που είπα στο φίλο μου εκεί που με πέτυχε έξω από τον παιδικό σταθμό πέρσι. Μου λέει, αρε Κώστη, λέει, θα πάμε, λέει, Champions League και θα είμαστε εκεί, λέει. Τι να το κάνω? Τι να το κάνεις? Το παιδί σου, του είπα, δίνει πανελλαδικές. Το μεγάλο. Σωστά. Σωστά, ναι. Δηλαδή, εσύ τι λες, θέλω να περάσει Θεσσαλονίκη, νομική, αν να περάσει το Ηράκλειο, ας πούμε, στην Πάτρα να μην περάσει? Λέει, όχι. Και ας μην είσαι εκεί να το βλέπεις συνέχεια. Ας μην μπορείς. Ε, τι θέλεις? Δεν θέλεις, λέω, να προκόψει? Δεν θέλεις να επιτύχει το στόχο αυτό που τον κυνηγάει τόσο καιρό? Που τόσο μόχθο, τόσο κόπο, τόσες θυσίες έκανε για να το καταφέρει. Μου λέει, έχεις δίκιο. Το ίδιο πράγμα. Τι είναι προσωπικό γούστο? Θέλω να είμαι εκεί. Τι είναι, κινηματογράφος είναι? Ε, τι, ηλιοβασίλεμα να πάω να το δω? Σε ενδιαφέρει να προκόψει η ομάδα? Με ενδιαφέρει, λέει. Τέλος. Ας μην είμαι εκεί. Ας μην είμαι εκεί, ας περάσω και ας μην είμαι. Τι να κάνω δηλαδή? Τι θα πω? Όχι να αποκλειστώ για να προκριθώ όταν θα είμαι? Δεν είναι πολύ εγωιστικό? Δεν βάζεις το εγώ πάνω από τα 4 γράμματα? Δεν είναι τερτύπη? Ε? Δεν είναι? Εγώ λέω ότι είναι, όποιος λέει ότι ας το κάνουμε άλλη φορά. Θα το κάνουμε και άλλη φορά, ρε, που θα γυρίσουμε. Τώρα να περάσω αύριο, αυτό με ενδιαφέρει. Να δω στην κλήρωση του Champions League το όνομα ΠΑΟΚ. Να έρθουν εδώ οι μεγάλες ομάδες. Κι ας είμαι κρεμασμένος στα μπαλκόνια. Ας είμαι σκαρφολωμένος γερανούς, ας κάνω βόλτες με τον αιμόπτερο.
με το αερόστατο. Ας είμαι κρεμασμένος στις κεραίες, τι με ενδιαφέρει. Αγαπώ, αγαπώ. Χωρίς αλλά. Λατρεύω, λατρεύω. Δεν υπάρχει όμως, ξέρεις, δεν υπάρχει αστερίσκος στην αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα από κάτω. Στις βιβλιογραφίες που διαβάζαμε στο Πανεπιστήμιο έγραφε αυτό και από κάτω πολύ ψηλά γραμματάκια, ναι αυτό και τα άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει αλλά, δεν υπάρχει όμως. Παίρνα εσύ αγάπη μου γλυκιά, παίρνα εσύ καψούρα μου και εγώ θα είμαι κάπου λίγο πιο πέρα, λίγο απ' έξω να κουμπάω τον τοίχο στην Τούμπα. Θα σε ξεπροβοδήσω 19 και 26 από το Μακεδονία Παλάς στο κομβόι. Πώς πηγαίνουν την ύφη, πώς πηγαίνει ο πατέρας το παιδί του στην εκκλησία, έτσι θα σε πάμε. Κυρία, ομάδα, για τη μεγαλύτερη σου βραδιά. Κι ας κλείσει η πόρτα κι ας είμαι απ' έξω. Τι σημαίνει, ότι δεν είμαι εκεί, επειδή το σώμα μου δεν θα βρίσκεται εκεί στα τσιμέντα. Ε, δηλαδή αυτός που είναι στην Αυστραλία, που είναι στην Αμερική, που είναι στην Οκεανία, που είναι στο Βόρειο Πόλο, που είναι στην άλλη άκρη της γης, δεν είναι μαζί σου κάθε φορά που παίζεις. Δεν χτυπάει η καρδιά του σαν τύμπανο στο κέντρο του γηπέδου. Δεν χτυπάει. Χτυπάει, έχουν σημασία τα χιλιόμετρα. Αυτός που είναι σε ένα μικρό σπιτάκι κάπου φοιτητής, στην Ουαλία, στο Στοκχόλμο, οπουδήποτε. Που είναι σε ένα παλιό σπίτι, να πούμε και είναι ο Αθρακορίχος, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, στο Βέλγιο. Τι πάει να πει, ότι επειδή δεν μπορεί να είναι εκεί μαζί σου, δεν είναι εκεί μαζί σου κάθε στιγμή. Μη σου πω ότι αυτός που είναι μακριά είναι πιο κοντά σου. Γιατί είσαι αποκούμπη για αυτόν, γιατί είσαι τρόπος για φυγής, γιατί είσαι η βαλβίδα που ανοίγει για να του φύγει η πίεση, η πίκρα της ξενιτιάς. Η στενοχώρια που είναι μακριά από τα στέκια του, τους γονείς του, τους φίλους του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, την εκκλησιά του, το σχολείο του, τη γειτονιά του. Το ναό, την Τούμπα. Άρα, σιγά μη στεναχωρηθώ που δεν θα είμαι εκεί. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε, όλοι θα θέλαμε. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω κι εγώ. Και σκέφτομαι τι θα γίνει. Θα έρθει εδώ να παίξει ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Σαλάχ, ο Λεβαντόφσκι, ο Χίοψη, η Μπάγεν, η Μπαρτσελώνα, η Λίβερπουλ, η Μίλ, ποιοι θα έρθουν, η Γιουβέντους, ποιοι θα... Και εγώ δεν θα μπορώ να το δω. Δεν με πειράζει. Ας είναι εκεί αυτός που αγαπώ. Τι σημασία έχει. Ας ξεκινήσουμε. Ας μπούμε. Ας μπούμε μέσα σε αυτό το οποίο νομοτελειακά τόσα χρόνια κυνηγάμε και πότε δεν το αξίζαμε, πότε ήμασταν άτυχοι, πότε μας βάλανε εμπόδια, πότε μας γδάρανε οι διαιτητές που έστειλαν. Και φτάσαμε στην βρύση και δεν ήπιαμε νερό. Τώρα η δίψα είναι τόσο μεγάλη που θα σπάσω και τη βρύση να πιω νερό από το βράχο, δεν ξέρω, θα πιω από το σωλήνα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν φεύγω από εδώ διψασμένος. Θα ξεδιψάσω τη δίψα μου των τόσων χρόνων. Θα σκεφτώ αυτούς που δεν τα κατάφεραν, που έφυγαν πρόωρα και μαζί κάναμε αυτές τις συζητήσεις. Θα σκεφτώ αυτούς και θα πω και για σας που δεν είστε εδώ να το ζήσετε, το ζούμε εμείς μαζί σας. Αυτό θα γίνει αύριο το βράδυ. Θα γίνει στις 12 παρατέταρτο. Θα γίνει στις 12.30. Στις 1 παρα 20. Στη 1. Δεν με ενδιαφέρει πώς. Αύριο το βράδυ είμαι στους ομίλους. Η ίδια βεβαιότητα που είχα όταν ξεκινούσε η χρονιά μετά το κλεμμένο, όταν έκανα τα σκετσάκια αυτά που κάνουμε εμείς με τη γιαγιά και έλεγε βλέπω το πούλμαν, το ξεσκέπαστο, το διόροφο να κατεβαίνει εκεί προς το Λευκό Πύργο και να κάνει 2 ώρες και μου λέγανε είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Ξεσηκώνεις και τον κόσμο, γιατί λέω το είπα πέρσι, το λέω φέτος, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Και γιατί έβλεπα όλο τον οργανισμό, μικρούς και μεγάλους, παλιούς και νέους, Ελλάδα και εξωτερικό, όλη την οικογένεια, γιατί είναι σαν να είμαστε όλοι σε ένα τεράστιο σπίτι είμαστε. Όλος ο οργανισμός λοιπόν έβραζε και έλεγε δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Θα είναι δικό μου, με κλέψατε, μου κλέψατε το πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια, θα έρθω και θα το πάρω όπου σας βρίσκω, σας ματσακονιάζω, θα το πάρω αίτητος.
Και αυτό έγινε. Ίδια φλόγα, ίδια ζέση, ίδια πρεμούρα, ίδια λαχτάρα, ίδια τρέλα. Βλέπω τώρα στα μάτια του καθενός που κοιτιόμαστε έξω και δεν συζητάμε κάτι άλλο. Τι είσαι, πού είσαι, πώς πας, τι θα κάνουμε ρε Κωστή την Τετάρτη. Έτοιμος. Αυτό μου λέει ο άλλος, έτοιμος, σε κατάλαβε τι έτοιμος, τι. Έτοιμος, εσύ έτοιμος κι εγώ. Και το βλέπεις ότι η ώρα ζυγώνει. Είσαι σίγουρος? Όχι παιδιά, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Αλλά είμαι όσο σίγουρος γίνεται να είμαι. Δεν είμαι ούτε προφήτης, ούτε προπέτης, ούτε μάντης. Έτσι. Και δεν ξέρεις πώς πηγαίνει. Είναι μπάλα. Δεν ξέρεις. Ξέρω και περιγράφω αυτό που βλέπω γύρω. Ότι ο κόσμος όλος είναι έτοιμος. Ότι έφτασε αυτή η στιγμή. Όπως είχε φτάσει η στιγμή για τα συνεχόμενα κύπελα, όπως είχε φτάσει η στιγμή να φύγουν τα χρέη σαν μια τροποντινά σιδερένια μπάλα από το πόδι του Αετού, να σπάσει τις αλυσίδες ο Ιβάν, εκείνο το απόγευμα που η συμπεθέρα στην εφορία κράτησε το χαρτάκι και ο άλλος ήπιε την πιο ακριβή ποικιλία τσαγιού που υπάρχει, το τσάι μπραφ, τσάι ντούκου, και έφυγαν τα χρέη πάνω από την ομάδα, όπως ήρθε η ώρα για το πρωτάθλημα, αφού με κλέψανε, όπως ήρθε νομοτελειακά, όπως έρχονται όλα σε μια σειρά, όπως του πρέπει του ΠΑΟΚ, όπως το δικαιούται, όπως με μόχθο, με αγώνες, με θυσίες το κατέκτησε. Απαντώ πάλι σε ένα-δυο που φαίνεται ότι, δεν θα έλεγα ότι περισσότερο προσπαθούν πάντοτε να πούν μια αντίθετη άποψη. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ. Αλλά το τι θα γίνει αν δεν περάσουμε. Τι θα γίνει αν δεν περάσουμε ρε παιδιά. Πραγματικά τι θα γίνει. Νομίζω ότι ήρθε το τέλος. Νομίζω ότι θα γυρίσει η ομάδα πίσω κάπου. Νομίζω ότι θα έρθει η καταστροφή. Νομίζω ότι θα είμαστε λιγότερο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μετά από εκεί θα γυρίσουμε την πλάτη στην ομάδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή γίναμε γι' αυτό. Γίναμε ΠΑΟΚ ας πούμε. Ή τόσα χρόνια μας ταΐζανε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα την ψυχή μας και μείναμε εκεί. Και γίναμε ΠΑΟΚ. Άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα. Μήπως ήταν αυτό. Οι χαρές αυτές. Μα όχι. Ίσα ίσα. Τι θα γίνει αν. Τι θα γίνει. Ελάτε να δείτε τι θα γίνει. Απλά θα απογοητευτείτε. Εσείς περιμένετε τη δική μου αποτυχία για να χαρείτε, γιατί ζωή δεν έχετε ποδοσφαιρική και ζείτε με τη δική μας ζωή. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Να ξέρετε, αύριο λοιπόν, να φύγει αυτή η μέρα πριν, εμείς θα βοηθήσουμε να φύγει το διοράκι και θα φύγει. Αύριο θα είμαστε εδώ, 2 ώρες πριν το μάτς, θα κάνουμε το pre-game μας. Ετοιμαστείτε, στείλτε μου, έχουν στείλει στο inbox καινούργιες διευθύνσεις, παιδιά που μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας. Γράψτε μου μαζί με τον κωδικό που έχετε εκεί που είστε, μην μου γράφετε μόνο το τηλέφωνό σας, αλλά τον κωδικό της χώρας που είστε. Έχουμε φοβερές νέες παρουσίες. Έχουμε εισόδους τρομερές. Έχω ένα τηλέφωνο από Ινδία. Ο φίλος μου... Περιμένετε, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μινάς. Έχω επίσης από... Ο φίλος μου ο Φάνης. Από Μπαλί. Μιλάμε τώρα για φοβερά σκηνικά. Και έτσι θα φύγω λίγο με Μαριάννα, μπορώ. Σημαδεμένα χαμένη βγαίνει. Έλα ρε Παοκάρα, έλα σου που σου λέμε. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Άχαστο το ναϊ ναϊ, δεν ξεχνάς ποτέ τα λόγια. Εδώ είμαστε, πάμε με γεμάτα τα πνευμόνια μας, με ΠΑΟΚ, γεμάτη αισιοδοξία.
χωρίς να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, εννοείται, όπως δεν κάναμε με την Μπενφίκα, όπως δεν κάναμε με την Μπεσίκτας, έτσι και την Κράσνοταρ. Σεβασμός στον αντίπαλο, όχι φόβος. Πάμε. Πάμε να πάρουμε το ματσάκι αύριο. 1-0. Μισό, 0. Μισό. Θα πούμε περισσότερα αύριο για το ματς. Σήμερα είναι η μέρα πριν. Πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, να βγάλουμε τις γραμμούλες μας, να συζητήσουμε, να βοσβήνουν τα λαμπιόνια ήδη. Πάω σε διαλυματάκι. Θέλω να σας θυμίσω, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα. Οχ, δεν μπορώ. Ζουμου σου λέμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τρίφτη παίζω στο συγκρότημα. Τρίφτη για τυρί. Και πλατανόφυλλο. Και α4 κόλλα. Από σπιράλ. Πάμε γραμμές γιατί περιμένουτε. Να θυμίσω, φουρνάκι μικροκυμάτων Whirlpool κληρώνουμε σήμερα υπέροχο. Όπως επίσης δύο υπέροχες κούπες με την Αγία Σοφιά και το Δικέφαλο Αετό ζωγραφισμένο από πάνω. Υπέροχο το σκηνικό από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Γιαννάκη και τη βιοτεχνία του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο τέτοιες υπέροχες κούπες κληρώνουμε σήμερα. Άρα, φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool από την Electronet Μπαμπουκής Νικολαίδης και δύο υπέροχες κούπες. Πριν πάμε στις γραμμές να πω. Αναζητούμε ακόμα τον πρώτο τυχερό, τον Κώστα, που είχε πάρει από σταθερό τηλέφωνο. 414 τελείωνε το τηλέφωνό του. Έχει κερδίσει υποτροφία για το παιδί του στις ακαδημίες μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν πήρε πίσω ποτέ. Κώστα, αν μας ακούς, ξαναπάρε. Έχουμε τον ένα τυχερό που είναι ο Θανάσης Νούκαρης. Περιμένουμε και σένα. Οκ. Την προηγούμενη εβδομάδα που δώσαμε τις υποτροφίες για τις ακαδημίες μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. 0-3. Εδώ. Γεια σας. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Παρακαλώ. Τέλεια. 0-4 παιδιά. Εδώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε. Τι έγινε ρε παιδιά. Ναι. Έλα. 4 έφαγες. Μας ακούς. Ναι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Καλημέρα. Μας ακούτε. Όχι. Εδώ. Ναι. Καλημέρα λοιπόν, Κωνσταντίνε. Καταγράφεις νέο ρεκόρ κονσόλας στους αθλητήριους έχοντας ρίξει 5 ακροατές. 5 γραμμές που αναβόσβηναν τα λαμπιόνια πριν από σένα έπεσαν. 5 συγκεκριμένα. 5. Όπως λέει και ένα παραμύθι, 5 με ένα χτύπημα. 5. Κάτσε να δω οι άλλοι αν... Ναι. Έλα Κωνσταντίνε. Περίμενε λίγο. Ναι. Γεια σας. Έλα εγώ είμαι. Τέλεια. Σε λίγο έρχομαι. Οκ. Τους ξανασηκώσαμε. Γίνονται. Έλα φιλάρετε μου. Έλα σε ακούω. Σε ακούω. Να βάλουμε το δεδομένο ότι δεν είναι αυτό που καθιερώνει μια ομάδα, αλλά είναι αυτό που δίνει τα φώτα. Φυσικά. Αναβαθμίζεται ο φωτισμός για να μπορέσουν οι παίκτες. Σωστό. Εκτόξευση. Να καταξιωθούν. Ναι. Εκτόξευση. Δεν το συζητάμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους παίκτες. Και το ξέρουν. Όχι μόνο για τους παίκτες, φιλάρετε μου. Εκτοξεύεται όλη η ομάδα. Θα μιλάμε για πριν και μετά από αυτό το βράδυ. Έτσι, πάμε σε άλλο επίπεδο. Ξεφεύγει η ομάδα από πολλές απόψεις. Ναι. Είναι η πόρτα για να ανοίξει να μπει στο μεγάλο σταλόνι, όπως λένε. Το βασικό όμως σε αυτή την ιστορία είναι ότι για μας ξεκινάει το ταξίδι. Αυτό που κτίζεται, αυτό που φτιάχνεται σαν ευρωπαϊκό. Έτσι. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο, γιατί εδώ που τα λέμε μέσα στην πόλη τα πράγματα, μέσα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι περίεργα. Ακριβώς. Μέχρι να, αν ποτέ διορθωθούν. Λοιπόν, το πόσο σημαντικό είναι φιλάρετε μου φαίνεται ότι... από τα πόσα εμπόδια μας έβαλαν και πόσο πολύ δεν θέλουν οι υπόλοιποι. Το ίδιο που λέμε και για τη νέα Τούμπα, για το γήπεδο. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος με νύχια και με δόντια, με διασυνδέσεις, με διαιτητές, με υπογραφές που δεν πέφτουν, όταν βλέπεις ότι κάνει όλα αυτά, έτσι, καταλαβαίνεις
Πόσο σημαντικό είναι. Και εδώ είναι που πραγματικά αξίζει. Πήγανε, πήγε όλη η ομάδα, όσοι πήγανε στο Κράσνονταρ και εντυπωσιαστήκανε. Πρέπει να έχεις ένα σπίτι που κυριολεκτικά να σε αναβαθμίζει, να νιώθεις ότι πραγματικά είσαι έτοιμος να μπεις αυτό. Και επειδή τα πράγματα θα είναι δύσκολα από του χρόνου, ή τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν, για μένα όλο αυτό είναι μια προετοιμασία. Είναι μια προετοιμασία βιωματική για να μπορέσει από εκεί και πέρα να πηγαίνει στους 8, να μην θεωρούμε δηλαδή επιτυχία στους 16. Αυτό όλο όμως θέλει ο Ολυμπιακός, που τόσο πολύ τώρα, α, λέει, εσείς τι θα κάνετε. Εμείς, λέει, εδώ τώρα είμαστε, τουλάχιστον στεκόμαστε σε κάποια παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 10 ολόκληρα χρόνια που πήγαινε, έχανε και πήγαινε και έπαιζε στην μικρότερη κατηγορία, ήταν η είσοδός του δηλαδή. Το Champions League δεν είχε, στο Champions League δεν είχε ποτέ μα ποτέ πετύχει. Αποκλειόταν επί 10 ολόκληρα χρόνια. Αυτό για μια ομάδα που κυριολεκτικά δεν έχει να δώσει κάτι, γιατί δεν έχει τρόπο να έχει σκληρό ανταγωνισμό μέσα στο πρωτάθλημά της, είναι το βασικό δεδομένο. Εμείς παλεύουμε, αξίζουμε κάθε πόντο που παίρνουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο ακόμα και για 3 προκριματικούς, γιατί του χρόνου έχει 3 προκριματικούς και 1,4 έχει 8 παιχνίδια για να μπορέσει να μπει στους ομίλους. Είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα και όποιος θα περνάει από εκεί μέσα θα περνάει διαπυρός και σιδήρου. Οπότε ας ευχαριστηθούμε τη διαδρομή. Πραγματικά για μένα είναι η εμπειρία που θα πάρει η ομάδα, η εμπειρία μιας πρόκρισης, όχι απλά η εμπειρία ενός παιχνιδιού, και τα υπόλοιπα βλέπουμε. Γεια σου φιλάρετέ μου, γεια. Με πληροφορούν ότι έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ, δηλαδή στο διαδίκτυο ακούνε τη χθεσινή εκπομπή και θα κοιτάξουμε να το λύσουμε. Πολύ σύντομα. Τώρα μόλις κάνω διάλειμμα να πάρουμε τους τεχνικούς να δούμε τι θα κάνουν. Ναι, γεια σας. Έλα Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Έλα Κωνσταντίνε μου. Ζουμουσού, ζουμουσού αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Δόξα τω Θεώ. Εγώ νόμιζα, επειδή σε έχω ένα ράδιο εδώ πέρα, λέγεται Telemax, μάρκα Μέκαψες. Έχει φύγει η κεραία και έχω βάλει ένα ψαλίδι χειρουργικό, να πούμε, μια λαβίδα για κεραία. Λέω, εγώ πρέπει να το σέριξα όλος, δεν εξηγείται αλήθεια. Πραγματικά πριν. Δεν περίμενα πέντε, να μιλήσω. Πέντε, ναι, πέντε, ακούω πέντε. Τώρα, πρόσεξα, ακούω αυτά τα τρελιάρικα που έχεις, να πούμε, για χαλή, αυτό εδώ πως κάτι Slayer, πώς τους λένε μωρέ κάτι που χειρίζομαι μέσα. Λέω, μπα, δεν πιστεύω, λέω, να... γιατί τις πήρα τώρα. Αλλά πέσαν όλοι, λέω, ευκαιρία. Από ένα καλημέρα στον Κωστή. Όπως είπες και εσύ, θα τα αφήσουμε όλα στην άκρη. Είπαμε, είχαμε εύκολο πρόγραμμα, δεν πήραμε 4 βαθμοί, το σκάσαμε. Λοιπόν, δεν βοηθηθήκαμε, ούτε rotation τώρα είμαστε, ούτε για τίποτα για το μάτς με τον Βόλο. Πάμε να πάρουμε το αυριανό το μάτς, είναι έτσι, το κυριότερο. Και να σε πω και κάτι, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, θα τους φτάσουμε αυτούς. Ας περάσουμε πρώτα με το καλό, να δούμε εκεί την προσοχή τι θα κάνουν τα παιδιά. Θα τους φτάσουμε. Έχει μπροστά μας μάτς πολλά, play-off, play-out, τα πάντα έχει. Θα τους φτάσουμε. Ένα-ένα τα βήματα, χωρίς βιασύνη, χωρίς τίποτα στημένο και φτιαχτό, χωρίς τίποτα έτοιμο. Τι μου δόθηκε χωρίς να κουραστώ. Τίποτα. Τι, σε αυτή την ιστορία, από το 1926, τι σε αυτό το σύλλογο, τι σε αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε, όλοι εμείς που είμαστε τα παιδιά αυτών, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Πες μου, ακριβώς, τι δόθηκε σε αυτή την ομάδα έτοιμο, βελούδινο, στρωμένο, με ροδοπέταλα. Δύο γήπεδα χτιστήκαν έτσι με τον κόσμο. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ και το Καμπανιακού Χαλάστρας. Το χτίσε ο κόσμος, έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι, αυτό που είπες είναι το καλύτερο. Να πάνε να ξεπροχωδήσουν, που λέμε, και στο χωριό όλη την ομάδα αύριο. Πηγαίνουμε σε μια γιορτή. Σε μια γιορτή όπως πηγαίνουμε. Από ότι με την Μπενφίκα, να πάρουν τα παιδιά θάρρος. Χαμός και να πάρουμε το χαμός. Να γίνει ο χαμός. Χαμός, χαμός. Με τη μασκούλα μας, με τη μασκούλα μας, έτσι, βέβαια, για να... Φίλε, ναι, προσεκτικά. Ας βάλουμε, τώρα είπαμε, λοιπόν, είναι δύσκολες εποχές. Την πιστεύεις, δεν την πιστεύεις, βάλ την. Ναι. Έτσι. Εγώ πάντως, όχι, θα τη μάσκα πρέπει να μπαίνει, εντάξει, ό,τι κάνει. Ακριβώς. Εγώ ακριβώς πάντως είμαι αισιόδοξος, Κώστα, δεν ξέρω, έχω αισιοδοξία. Πέρσι τα φοβόμουν τα μάσκα πρόπερσι. Όσο για τον Οάρντα, τον έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Λουτσέσκο, και ούτε ο Λουτσέσκο έπρεπε να βγει και να λέει τώρα ότι να είναι, να πούμε.
Τέλος πάντων, να μην αρχίσω και να λέω, γιατί διώξαμε. Δεν είναι ώρα. Δεν θέλω τώρα να. Θέλω να... Δεν θέλω να μου αποσπούν την προσοχή. Δεν κανέναν. Ούτε ο Άρτα, ούτε ο Λουτσέσκου. Κανένας, ρε παιδί μου. Πώς θα. Στην πρόκριση βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Μα είμαι, τώρα... Μα είμαι τώρα πάνω στο βατήρα και πρέπει να κάνω ένα σάλτο μορτάλε. Άσε με να το κάνω. Μη με αποσπάς, ρε παιδί μου. Άσε με. Ασχολήθηκα μαζί σου άλλες στιγμές. Ο Άρτα τώρα βγήκε, μιλάει ο Άρτα. Μια μέρα πριν ασχοληθώ. Σε παρακαλώ. Αυτά είναι ιστορίες. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά, τι είναι Ζουμουσού, λέει η Ανθή. Γεια σου, Ανθή. Είμαι καινούργια στην παρέα, ακούω μου και αν είναι το κέφι. Πέρασα δύσκολες στιγμές τελευταία από ένα χωρισμό. Ανθή μου, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Αν έπρεπε να χωρίσετε, χωρίστε. Έχει έξω. Έχει παλικάρια. Το ζούμε σου είναι το ζούμε μεγάλες στιγμές, είναι τα αρχικά, είναι το μότο, είναι η κοσμοθεωρία μας, είναι το σκεπτικό μας, είναι η ταυτότητά μας αυτή την εκπομπή. Ζούμε μεγάλες, όχι ευτυχισμένες πάντα, ζούμε μεγάλες στιγμές, τη ζούμε με, το όλο, με όλο μας το είναι. Με όλο μας το είναι. Πάμε, πάμε εδώ. Γεια σας. Έλα Κωνσταντίνε. Τι γίνεται. Σε παίρνω από Κεφαλονία, με ακούς. Ναι, δεν μας ακούτε, ε. Έχουμε θέμα. Έχουμε μεγάλο θέμα. Έχουμε. Μια ώρα τώρα που τραβιέμαι για να μπω στο ίντερνετ και συνέχεια έχει πέσει μια κασέτα και λέει τα ίδια πράγματα. Λυπάμαι. Μια ώρα. Λυπάμαι, δεν είναι κάτι που μπορώ να το αλλάξω εγώ. Όμως έστειλα δύο μηνύματα στον τεχνικό μας για να φροντίσουμε να το αλλάξουμε άμεσα. Απολογούμε εγώ. Λυπάμαι. Άλλο θέλω να πω, εσύ με ακούς τώρα ότι σε παίρνω από Κεφαλονιά. Πεντακάθαρα σε ακούω, όπως επίσης η εκπομπή, όπως κανονικά έχει. Τρέχει από τις 8, θα την ακούσετε στο YouTube, θα ανέβει μετά και χωρίς διαφημίσεις κιόλας. Η σημερινή. Εντάξει, φιλιά στο νησί. Από το τηλέφωνο έπαινα συνέχεια, έπαινα και το λογιστήριο. Περίμενα. Δεν έχει κανένας, δεν είναι έξω. Δεν, να πω ότι δεν ακούγεται. Δεν υπάρχει κανένας έξω, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Κανένας. Άμα μου λέει ένας, εσύ άμα λιποθυμείς, λέει τι θα γίνει. Τίποτα. Θα έρθουν να με βρούνε στις 10. Καλώς, δηλαδή να περιμένουμε. Φιλιά στο υπέροχο νησί, πού είσαι, σε ποια περιοχή είσαι. Εγώ είμαι στη Σκάλα. Στη Σκάλα, έτσι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ο αδερφός μου έχει πάρει γυναίκα εκεί. Πού, στη Σκάλα? Όχι, από το Αργοστόλι. Από το Αργοστόλι, μάλιστα. Ναι, ναι. Κεφαλονιά, εγώ δεν μου είπες. Κεφαλονιά μου είπες. Ή έκανα λάθος. Κεφαλονιά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Έχω... Μετά. Τρεις φορές έχω έρθει. Και στον Αραβώνα και στον Γάμο και τα λοιπά. Είναι υπέροχο το νησί σας. Πάρα πολύ. Δηλαδή πεντάμορφο. Ένα νησί. Κόσμημα. Υπάρχουν και πολλοί παοξίδες εγώ. Έχει, βρε, το ξέρω, το ξέρω. Από την Πάτρα, αλλά έχω φτιάξει σπίτι στο. Ναι. Στην Πάτρα μένει ο αδερφός μου, στην Πάτρα. Εκεί. Πάμε, ρε, παιδάκι μου. Μόνιμα. Μόνιμα, μόνιμα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα μένει στην κάτω Αχαγιά. Όχι, περίμενε, λάθος, όχι στην κάτω Αχαγιά. Στο. Πώς λέγεται, ρε. Κάτσε να δεις. Όχι, όχι, ναι, κάτω Αχαγιά, έτσι λέγεται η περιοχή. Εντάξει, κάτω μακριά μου, ρε. Ναι, ναι. Η κάτω Αχαγιά είναι 26 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι έξω από την Πάτρα. Έξω από την Πάτρα. Μάλιστα. Μήπως είναι στις Αλικές. Όχι. Όχι, όχι. Εκεί. Πιστεύω να σε ακούσω μετά τις 9. Βεβαίως. Θα κοιτάξουμε να το φτιάξουμε. Αλλιώς η εκπομπή είναι, παίζει κανονικά στο YouTube. Μετά ανεβαίνει το μεσημεράκι. Να σε καλά, Κεφαλονίτη, και να ξαναπάρεις. Εντάξει. Χάρηκα. Πάμε, εδώ. Γεια σας. Καλώς τον. Και εγώ πήρα για να ενημερώσω για τη Βλάβη και με πέταξε στη γραμμή για να μιλήσω. Λέω εντάξει, θα το ενημερώσω να ακούσουμε τώρα, λέω. Και θα σε ακούσουμε 24 το μεσημέρι. Πήρα τώρα τον. Παιδιά, απολογούμε, συγγνώμη για το θέμα, δεν έχει να κάνει με. Τι να απολογίσει, εντάξει, θα είναι μηχανήματα, είναι και κολλά. Τι να κάνουμε τώρα. Δουλειά να μην κολλήσει τα μυαλά μα αύριο, να ξεκολλήσουν και να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Κωστή, ναι. Εγώ για να δώσω και εσύ. Και θετική άβρα στον κόσμο, αυτή η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι δεν με τρόμαξε. Είναι καθαρά, πιστεύω, στη θέση του οδηγού ο ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα εμείς θα το καθορίσουμε με τη δική μας την απόδοση. Φυσικά. Ναι. Εγώ θέλω πολύ προσοχή πίσω. Πολύ προσοχή. Δηλαδή δεν είναι ένα μάτς που άντε γιούρια όλοι μπροστά. Αυτή μεσοεπιθετικά είναι πολύ δυνατή. Άρα πρέπει να προσέξω το 0 εγώ. Το 0 θέλω. Δηλαδή όχι λάθη πίσω. Όχι εύκολα πουλήματα της μπάλας, απόλυτη συγκέντρωση και μπροστά θα το παστελώσει ο Τσόλακ, φίλε. Το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πώς θέλω να πάω το παιχνίδι, 0-0 ημίχρονο, αυτοί μετά ενστικτοδός θα μαζευτούν πίσω για να κρατήσουν το 0. Δεν με πειράζει. Με καραγκιουζιλί και θες με καθυστερήσεις. Δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί, και μετά θα τους βάλεις στα σχοινιά τελευταίο μισάωρο, θα έρθει το γκολ και μετά θα τους τελειώσουμε έτσι. Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται το 0-0 μέχρι το 89 να δουλέψουν λίγο οι φαρμακευτικές και οι γιατροί.
Εκεί μετά, εκεί φίλε, θα έχει πράγματα. Αλλά. Πώς σου φαίνεται αυτό σένα, 0-0 στο 89 και κάνει μία σέντρα, μία σέντρα ψηλή ο Πέλκας, κεφαλιά ο Τσόλακ, 1-0 στο 90 φίλε. Δεν είναι ένα ωραίο. Και μετά στο Λευκό τον Πύργο. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το σκηνικό και με αυτό το σύνθημα. Ωραίο. Γίνεται, ρε φίλε. Κωστή. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μια περίπτωση υπάρχει μόνο για να ανοίξει το σκορ, να πάει σε μεγάλο σκορ, είναι να μπει, να μπει στο γρήγορο γκολ. Από αυτού. Άμα δεν μπει γρήγορο γκολ, θα πάει στο γκολ. Ναι. Ναι. Γιατί μετά θα σφίξουν τα γάλατα και προς πίσω θα κοιτάει καθένα να μην το φάει. Γιατί εμεί, άμα θα φάμε ένα, θα θέλουμε δύο μετά για να πας για παράδειγμα. Στέλιο! Πες λίγο σκορ για να πάρω και τους άλλους 4 να δω. Έτσι θα κάνουμε ένα mini γκάλωπ 5 που είστε μέσα. Πες λίγο ένα σκορ. Εγώ το πρωί και ένα φιλαράκι που έκανε εδώ γκάλωπ 3-1 είπα. 3-1. Περίμενε, μην φύγεις. Ναι! Ναι. Σκορ θα μου πείτε. Εγώ. Ναι. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, κάνω ένα πέρασμα γρήγορο και θα ξανάρθω και οι 5 που είστε μέσα. Πες ένα σκορ. Πρόκληση, πάνε παρακάτω. Αγόρι μου, πάω στον επόμενο. Ναι! Έπεσε αυτός. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Σκορ θα μας πείτε! Ναι! Σκορ θα μου πείτε! Για αύριο! Μ' ακούτε! Έρχομαι τώρα, ναι! Έρχομαι! Πες! Έχω τους άλλους 3 έτοιμους! 3-1! 3-1! Πολύ ωραίος! Μη φύγεις κι εσύ! Περίμενε! Εδώ! Έπεσε αυτός! Εδώ! Ρίξατε 2! Έρχομαι τώρα! Στελάρα! Καλά! 3-1 έβγαλε! 3-1 θα με δώσει ένα τρίμερο στο πόδι για την κόρη μαμά! Περίμενε εδώ κι αυτόν! Ναι! Σκορ! Ναι! Πες κι εσύ! Μισό μηδέν, τέλειος, πάρα πολύ ωραίος. Εδώ εσύ. Πάμε, έλα, Στελάρα, τέλεια. Άμα βγει 3-1 ένα τρίμερο στο πόζα, ένα για κάθε κόσμο. Κανονικά κόσμο, φίλε, θα ανοίξουμε ξανά το ξενοδοχείο αν δεν είναι ανοιχτό. Γεια σου Στελάρα μου, σε φιλώ. Σε φιλώ, σε φιλώ. Μεσημέρι δεν κάνουμε πια παιδιά. Δεν κάνουμε πια, όμως αύριο θα έρθουμε για pre-game. Αύριο θα... Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Αν την περασμένη φορά είπαμε ότι χρειάζεται αυσφυτικό pressing για να μπορέσεις να έχεις κάποιες ελπίδες σοβαρές, τώρα αύριο θα πω το εξής Κώστα. Ναι. Και 700 ο Φερέρα και ο Ιπάση στον ΠΑΟΚ μέσα. Ναι. Ας με ακούσουνε. Άμα ακούτε, ακούστε με. Ένας τρόπος υπάρχει να περάσεις. Καταρχήν δεν δέχομαι το, ξέρεις, το 0-0 και το 1-0, το βάλουμε στο 80 και αυτά ξέχανα τα Κώστα. Δεν υπάρχουν. Μοσκοβίτη, είμαστε για χάπια. Εγώ μπαίνω, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Λέω, μπαίνεις μέσα. Ρε και η 11 άμα και εσύ ρε Φερέιρα. Και άστος και πες από το αυτή. Πέρατε ότι είναι ο αγώνας του ένα πραγματικά εδώ που έφτασε το πράγμα δεν έχει γυρισμό, αλλά πλήρη συγκέντρωση. Ναι. Ξεκινώ από εδώ. Πλήρη συγκέντρωση και παίζετε 55 λεπτά σταμάτητα. Μαχαίρι στα δόντια, Μοσχοβίτη. Το μαχαίρι και το σπάω με τα δόντια το μαχαίρι. Τη λεπίδα τη σπάω. Ναι. Κώστα, πρώτα αυτοσυγκέντρωση, ούτε δευτερόλεπτο πες στους παίκτες να μην χάσουν την αυτοσυγκέντρωση τους. Εκεί είναι το κλειδί. Σωστό. Αν είναι συγκεντρωμένοι και έχουν τα ψυχικά αποθέματα φυσικά και τη φυσική κατάσταση, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Λέω πάλι, αύριο το μυστικό είναι πλήρη συγκέντρωση στο παιχνίδι. Όχι χάνει μια ευκαιρία άλλος, μια πάσα και ο Τζόλιδης ανασχύνει πάλι καράκι μου, έχεις δρόμο μπροστά σου. Όχι κάνει μια πάσα Κώστας ο Τσατσαρός και δυσανεχετεί ο Μοσχοντίδης για πήγε πιο δεξιά και κάνει σκόντρο χέρι. Όχι τέτοια. Αυτά βγάλετε τα από το μυαλό. Μηδέν λάθη. Ο Σκοβίτη, αυτό που λες, απόλυτη συγκέντρωση. Όχι εύκολα λάθη. Στο 95 λεπτά. Εάν είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους και είναι ένα παιχνίδι, άστο 2-1, ένα παιχνίδι, πιστεύω εγώ σε αυτό που είμαι πριν 3 μέρες, λες, θυμάσαι τι κουβέντα κάναμε. Πού σε θυμάμαι. Σου είπα που δεν έχουμε τίποτα και είμαστε διαλυμένοι, λες να περάσουμε το μίλησο για γελάκι, το παρδαλί, είδα. Και τελικά, θα θυμάσαι αυτό. Πού σε το θυμάμαι. Ναι, και σου είπα λοιπόν, ότι έτσι είναι, έτσι είναι η μοίρα μας τώρα που δεν θα έχει κόσμο να δεις που τώρα θα περάσουμε ρε παιδί μου έτσι από αντίδραση να πούμε. Αυτό είναι τραγελαφικό τέλος πάντων. Ξαναπαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Φερέιρα δεν είναι παιδική χαρά ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε συγκέντρωση και εσύ και όλοι και 11 που θα παίξετε μέχρι να σφυρίξει ο ετής.
πλήρη συγκέντρωση στο παιχνίδι, πληρότατη. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γεια σου Μοσχοβίτη μου. Την αγάπη μου. Σε φιλό, σε φιλό. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι, ναι βεβαίως, σας ακούμε. Μ' ακούτε. Ναι. Από Σαντορίνη σας παίρνω τηλέφωνο. Ω, από τι ωραίο μέρος ρε φίλε. Ωραίο μέρος. Απλά παίζει επανάληψη η προηγούμενη μέρα, ε. Ναι, έχω το πρόβλημα κι εγώ με το ίντερνετ, γιατί σας ακούω κάθε μέρα από το ίντερνετ. Δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί είμαι μεγάλο στην ηλικία με του Παυλάρα και αυτούς γενιά. Μια χαρά είσαι, παίζεις την ΚΑΠΑ 70 άνετα. Στην ΚΑΠΑ 70, εκεί είμαι, στην ΚΑΠΑ 70. Σε κατάλαβα, ναι, είναι από το βλέμμα. Η φωνή σου πάντως είναι για 35, έτσι να ξέρεις. Στεντόρια. Σε έχω δει και στο γήπεδο, γιατί το χειμώνα έρχομαι πάνω. Χαίρομαι. Καλοκαίρι είμαι εδώ, τώρα σε λίγο θα ανεβούμε πάνω. Χαίρομαι. Ευλογημένο μέρος εκεί. Πόπο Κεφαλονιά, σήμερα Σαντορίνη. Λυπάμαι που σήμερα χάνουμε την επαφή μας. Και τα χαιρετίσματα και στο Μοσχοβίτη, γιατί πριν 4-5 χρόνια είχε έρθει εδώ και συναντηθήκαμε. Μπράβο, ο μαέστρος. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε θέμα με το διαδίκτυο σήμερα, απολογούμε. Ναι. Κοιτάμε να το λύσουμε. Παίζει τώρα. Άκουσα τους άλλους που είπανε. Ναι. Ότι υπάρχει θέμα, αλλά έκατσα από το τηλέφωνο να ακούσω την εκπομπή, αλλά μην τη χάσω την εκπομπή. Καλά έκανες. Χρήστος είναι το όνομά μου. Χρήστο μου. Χρήστος, ναι. Σε έχω ακούσει, λοιπόν. Σε έχω ακούσει, είσαι γενικά ευγένης και σε έχω ακούσει αλλού. Σε έχω ακούσει, δηλαδή και... η φωνή σου μου είναι οικεία. Νομίζω στο Λεοντιάδη, σε έχω ακούσει. Μπράβο. Ποιο είμαστε θυμίδια. Εκεί που βγαίνουμε. Να σου πω κάτι. Ναι. Ακούω συντοχρόνως δύο εκπομπές, γιατί υπάρχουν ραδιόφωνα που έχει σωστούς παραγωγούς και τους ακούω. Να σε καλά. Μετά κλείνω, πάω αλλού. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Είμαι... Okay, είναι ναι. Του καθενός το γούστο. Δεν ακούνε εμάς. Ναι, ο ένας είπε έτσι και ο άλλος είπε αλλιώς. Όχι, δεν το γουστάρω. Γυρίζω, πάω αλλού. Ναι. Καλά κάνεις. Το έχω πει αυτό. Άλλοι δεν γουστάρουν εμάς. Γυρίζουν εμάς, μας κλείνουν. Δεν μας γουστάρουν. Τι να κάνουμε. Ξύδι. Έτσι είναι. Λοιπόν, το 3-1, γιατί ο Πόγκο έχει συνηθίσει τις μεγάλες ομάδες έτσι να τις τιμωρεί. Έτσι, μ' αρέσει. Θα μου πεις διακύμανση, το έχεις δει όνειρο, στη Γιάλα, η διακύμανση. Η διακύμανση, ναι. Στο 3-0 πάλι θα μας βάλουν γκολ αυτοί στο τέλος. Α, έτσι δεν με πειράζει. Άλλο, μήπως είναι κανένα 0-1 και μετά είναι 1-1, 2-1. Όχι, νύχια δεν έχω να φάω. Δεν έχεις. Δήμαστε και ευλίγιστοι να φτάσουμε των ποδιών. Στα κιλά τα δικά σου είμαι και παραπάνω. Τι ωραίος που είσαι φίλε, τριψήφιος, κυμπάρης. Μπράβο, είναι εγκλωβισμένο έτσι. Τα μεγάλα εργαλεία θέλουν μεγάλα υπόστεγα, Χρήστο. Ακριβώς. Γεια σου Σαντορίνη. Έγινε, φιλιά πολλά. Έγινε. Να σε καλά. Πάντα υγεία. Να ξαναπάρεις. Γεια σου Χριστάρα. Πω, παιδιά, σήμερα δύο πανέμορφα νησιά. Και η Κεφαλονιά και η Σαντορίνη είναι... Ναι, γεια σας. Έλα ρε αρρωσία. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Έλα που είσαι αγοράκι μου, που είσαι συντριβανίστη. Έλα αρρωσία, εγώ τόσο παίρνω τηλέφωνο. Έλα γόρι μου, έλα. Πάμε, κάνε στα Περμητίδο Λεβαντάρσκες στο πληκατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με κουφάλα νεκροθάτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Λοιπόν, κωστή, ναι. Πειθαρχία, ναι. Και όχι ατομικές ενέργειες. Όχι, δεν έχει τέτοια αύριο. Δεν έχει. Όπως ο Τζόλης εκεί πέρα που το έριξε απόξω στην κοφή. Έκανε ένα λάθος. Μην τον... Σας είναι και ο Κούτσια και το Βόλο. Δώσε να ρε, δυο περιμένω αγοράκι μου. Ευκαιρία σε την άρπαξε την από τα μαλλιά. Αυτά είναι της νιώτης τα λάθη. Καλή εκεί πέρα να το κάνει στον άλλο να βγάλει καταράκτες στον τάμεση τον νεύρο με τα μάτια. Σωστό. Είναι απειρία αυτά τα λάθη. Και νομίζω είναι ότι απειρία, θα του έχουν μιλήσει, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ναι, αλλά ο Τζόλης δεν δικαιολογείται ο Τζόλης. Τέλος πάντων τώρα δεν είναι τώρα για... Μήρθε τώρα... Της παρούσης. Δεν είναι της παρούσης. Πάνω στο πειθαρχία και όχι ατομικές ενέργειες μου ήρθε για να πω αυτά. Χαιρετισμού στο παλικάρι που πήρε από τη Σαντορίνη και μέσα στη χαιρετίσματα, το γνωρίζει, ξέρω ποιος είναι. Ο Χρήστος, λοιπόν, βέβαια. Το Χρήστο, ναι. Λοιπόν, εγώ σε είπα, μισό μηδέν πρόκληση θέλω. Μισό, αυτό τι με ενδιαφέρει, αλλά πλάκα κάνεις τώρα, θα σταθούμε στο σκορ. Πρόκληση θέλω. Και αύριο το πρωί τα γούνα μας, θέλω να σε στείλω στα αστέρια να το ξέρεις. Αγόρι μου. Αύριο. Εμείς μαζί για μια ζωή πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου Παυλάρα μου. Μπιζίν πάω. Γεια σου Παυλάρα μου. Φιλιά. Ρε, τι γίνεται. Τελευταίος. Από τους πέντε που περίμεναν. Ναι.
Καλημέρα. Καλό στο κορίτσι. Καλώ την. Μα ακούτε? Ναι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζετε. Σας ακούμε με πολύ βάθος. Ναι. Κωστή, δεν μπορώ να σας ακούσω από το πρωί όμως. Ναι, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα με το διαδίκτυο και το προσπαθούν οι τεχνικοί για να το λύσουμε. Να πω ότι και σε σένα όπως και σε όλους ότι η εκπομπή θα ανέβει το μεσημέρι, θα την ανεβάσουμε στο YouTube και θα την ανεβάσω και στον τοίχο για να μπορείτε να την ακούσετε και εσείς χωρίς τις διαφημίσεις. Μονταρισμένη και κομμένη και ραμμένη. Αναστασία από Καλαμαριά. Γεια σου, Αναστασία μου. Απλά ήθελα λίγο να σου πω ότι χθες η ημέρα ήταν άδεια το μεσημέρι. Η μέρα ήταν. Άδεια το μεσημέρι. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, και τα παιδιά θα κάνουν υπέροχα πράγματα. Ο Γιώργος με τον Ζάχο θα κάνουν ωραία πράγματα, να ξέρετε. Έτσι. Απλά είναι η συνήθεια, είναι πολλά πράγματα. Εντάξει. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν έχεις πληροφορίες για τους δύο παίκτες της Κράσινμπαρ, τι θα γίνει, αν δεν ξέρω ακόμα. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει για τον Μπέρκ και τον Βάντερσον που είναι οι δύο μεγάλες απώλειες. Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που λένε ότι δεν παίζουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Αν δεν μπουν στο αεροπλάνο, καλώς. Αν μπουν στο αεροπλάνο, είμαι πάντα επιφυλακτικός, γιατί παίζουν και στρατηγικές, παίζουν και τέτοιες μέθοδοι από τους προπονητές για να ρίξουν στάχτη στα μάτια κτλ. Οπότε είμαστε επιφυλακτικοί πάντα σε αυτό που έρχονται οι πληροφορίες απ' έξω. Εντάξει. Δεν άκουσα. Τι προέστημα. Έχω προέστημα για 1-0, αλλά θα φάμε πολύ νύχη. Έχω προέστημα για 1-0 στο τέλος. Θα είναι 0-0, δηλαδή μέχρι το 80 θα είναι 0-0, έτσι πιστεύω. Εντάξει. Κανονικά τα πάντα, τα χάπια για το ζάχαρο, αυτά, όλα. Θα είναι έτσι, τα πάντα, όλα αύριο. Ό,τι υπάρχει. Υπογλώσσια. Θα διάσουμε τα φαρμακεία. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Διάλειμμα. Ξαναλέω. Whirlpool. Φούρνο μικροκυμάτων. Υπέροχο. Κληρώνουμε σήμερα. Από ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτικό. Υπέροχο. Δώρο. Επίσης, κούπα από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, τη βιοτεχνία του. Κούπα με την Αγία Σοφιά, εννοείται χωρίς τους μιναρέδες. Με το δικέφαλο αετό από πάνω. Ένα καταπληκτικό. Υπέροχο σκηνικό. Μια υπέροχη απεικόνηση. Δύο τέτοιες κούπες θα κληρώσουμε σήμερα. Με το τέλος της εκπομπής. Να πω ότι στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, σε υπαίθριους χώρους. Καταπληκτικά πράγματα, ευγενέστατη με το χαμόγελο στα χείλη εκεί, για όσους επιλέγετε αυτή τη διασκέδαση, εδώ και χρόνια το γνωρίζετε, σε έναν υπέροχο χώρο και με υπαίθριους χώρους για εσάς που είστε καπνιστές, με όλα τα μέτρα, με το πρωτόκολλο υγείας, τα πάντα όλα και με πολλά μπόνους και δώρα σε αυτούς που κάνουν πρώτη φορά εγγραφή, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φεύγω θυμίζοντας, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Αυτός ο οποίος δίνει σήμερα ακόμα ένα δώρο, τα πάντα εκεί, ειδικά αυτό το διάστημα Ζανούση, ΑΕΓΕ, Whirlpool, ό,τι θελήσετε, και κινητά και smartphone και τα πάντα όλα. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Αιγαίων πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα θαλασσινά, σε δύο κουκλιά μαγαζιά. Πηγαίνει ο κόσμος και μένει άναυδος, μπαίνεις και μοσχομυρίζει θάλασσα. Και όχι ψαρίλα, με πολύ πάγο τα ψάρια, όλα τακτοποιημένα, πεντακάθαρα. Το πρωί στη θάλασσα, το μεσημέρι στο πιάτο σας. Δηληβεριά, 214.000 στο κέντρο, 69-56-66 στο Ρεόκαστρο. Και βέβαια, με χώρο μεζεδοπολίου, με χώρο παρείστικου εστιατορίου. Για δε γλυκό, για δε τούρτα, για δε ψωμί, για δε παγωτάρες. Νικολαίδης, εκεί στην Καραολή και Δημητρίου, 237-163, όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε. Και Λαγκαδά έναντι ΟΕΔ. Και εννοείται, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Τσαντεκίδης, αυτοκίνητο, εκεί θα βρείτε επαγγελματικό, εκεί γιοταχή, εκεί μικρό, εκεί μεγάλο. Πρίκα το όνομά του, δεν βάζεις κάρτο πράγμα μέσα, πηγαίνουν, κλαίνε πάνω στα φτερά, χαϊδεύουν τις ρόδες, μιλάνε στα τιμόνια, τους παίρνουν με το ζόρι οι γυναίκες τους και το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο εσείς θέλετε για να το ελέγξετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θέλω να βγάζει γρέζι το κλαρίνο, να βγάζει βραχνάδα. Πάμε, πάμε Βασιλάκη Σαλέα! Κοσολίτσα μου. Κοσολίτσα μου, με ακούς? Ναι. Θέλεις να περάσουμε? Πες μου, θέλεις αύριο, θέλεις? Θέλεις πολύ? Ναι, θέλω. Δεν πιστεύω να φοβάσαι το μάτς. Όχι. Δεν μου λες θέλεις τον γκολ, ας πούμε, να είναι 0-0 και τον γκολ να μπει μετά το 80.
Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, εντάξει. Εγώ απλά σε ρωτάω, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να ρωτήσω. Να ξέρω τι γίνεται. Τι γίνεται. Θέλεις εντονάκι, ε? Να ακούς τσουλού ύμνο, θέλεις? Ναι, θέλω. Τέλεια. Πάμε. Μπουκάραμε. Βουόρα. Κληρώνουμε. Υπέροχο φουρνάκι μικροκυμάτων Whirlpool. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Μόλις 62 λεπτουδάκια θα βερθείτε με έναν φούρο μικροκυμάτων κοντά στα 100 ευρώ η αξία του. Υπέροχο δωράκι. Να είστε ωραίος. Και βέβαια και δύο υπέροχες κούπες από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, τη βιοτεχνία, με δικέφαλο αετό επάνω, την Αγία Σοφιά, ένα υπέροχο σκηνικό, μια υπέροχη απεικόνηση. Δύο τέτοιες κούπες κληρώνουμε σήμερα. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς. 2310-287-888. Γεια σας. Πάρα πολύ ωραίος. Εδώ, ναι. 1, 2, 3. Ωρε φίλε, καρατιά. Ωρε καρατιά. Αλλό στο Μένιο. Τι γίνεται? Και οι πόρτες της Ευρώπης είναι διάπλατα ανοιγμένες. Αύριο θα την ανοίξω, τελείως. Είπα 1, 2, 3. Ναι, 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 ναι. Ένα, δύο, τρία. Σωστό. Είναι η εβδομάδα πανηγύρι, ρε φίλε. Όντως. Ιβάν Δαβίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που έκανες για την ομάδα μας. Και κάνεις, και θα κάνεις. Ναι, 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 ναι. Έτσι, διόρθωνε έτσι. Με, διόρθωνε με. Όχι, τι διόρθωνε, τι, αφού είμαστε αδιόρθωτοι. Μας διακατέχει η συγκίνηση. Εδώ, όταν είμαστε νορμάλ δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Όταν εννοείται. Είμαστε, γιατί πότε είμαστε νορμάλ? Στο σκόρπο. Τι νορμάλ? Φίλε, πάω και νορμάλ μαζί. Δεν το πάει. Το σκόρπο του αγώνα που πέρασε, ναι. Δηλαδή στην Κράσνοντάρ. Ναι. Ποιος έπεσε πιο κοντά, φίλε? Αυτός! 2-1! Μα μη με προκαλείς! Θέλω να γιάσω! Άσε με! Είχες καιρό να το νιώσεις. Λοιπόν, κανένας δεν είχε προβλέψει το σκορ, έτσι να το πούμε. Συγχαρητήρια στο φιλάρετο, το 3-6 που είπε, ήταν πολύ κοντά. Υπέροχο. Είχε ένα γκολ διαφορά για την Κράσνονταρ. Εμείς πόσα βάλαμε εκείνη την ημέρα? Ή περίπου. Χάνουμε τον πέναλτι που είναι το δεύτερο γκολ. Χάνουμε. Μας ακυρώνει τον γκολ του Τζόλι. Βεβαίως, ναι. Που είναι το τρίτο. Τρίτο, ναι. Έχουμε άλλες δύο ευκαιρίες και μένει μόνο ένα. Ένα το πιο. Το 3-6 ήταν πολύ κοντά να γίνει. Σωστός. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, όμορφες στιγμές. Η χρονιά είναι πετυχημένη. Εμείς πρέπει να μείνουμε στο ότι να μην είναι η τάση του να γκρινιάζουμε στην ομάδα και στις επιλογές του προπονητή και να απολαύσουμε αυτό που συμβαίνει και είναι πρωτόγνωρο για μας. Ας το δούμε. Αλλά ήδη μάλλον γευθήκαμε πάρα πολλές χαρές και ξεχνάμε εύκολα. Εγώ το ξαναλέω, παίζουμε για Champions League και η πόρτα της Ευρώπης είναι ανοιχτή και θα παίζουμε πάλι με ομάδα και να γίνει. Κάτι είπε ο Ρέμπε, Μένιο μου επιτρέπεις. Μίλησε στο Κίκερ. Ο Ρέμπε που ακόμα δεν τον έχουμε ακούσει. Και είπε, ναι. Είναι θαύμα αυτό που πετύχαμε. Γιατί είμαστε μία ομάδα μόλις 2 μηνών. Δεν περίμενε κανένας ότι θα αποκλείσουμε και την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Επειδή είναι μια νέα ομάδα, αλλάζει η ομάδα και παράλληλα με την αλλαγή της εκβάθρων, γιατί μιλάμε, δεν μιλάμε για έναν παίκτη. Έφυγε ένας, ήρθε ένας. Εδώ γίνονται κοσμογονικές αλλαγές, ηλικιακά, στο ρόστερ, σε πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν περίμενε κανένας ότι θα φτάσουμε εδώ. Έτσι, μα αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι. Η εμφάνιση η προχθεσινή που δεν ήταν πολύ καλή οφείλεται σε αυτούς τους λόγους, ότι θέλουμε μια ομάδα με 22 με 24 ποδοσφαιριστές για το πρωτάθλημα, λες, την ίδια απόδοση. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Και είναι φοβερά δύσκολο να γίνει. Έξι. Εγώ πάντως εχθές μιλώντας με ένα νεαρό φιλαθλό μας, ο οποίος είναι εκπεπιθήσεως κατά του προπονητή, δεν μπορώ να το καταλάβω, και ναι. Θέλησα λίγο να τον επαναφέρω στην τάξη, να το πω σε εισαγωγικά. Ναι. Για ποιον λόγο γίνεται αυτή η κριτική? Αν η ομάδα έχει παίξει ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές, είναι εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα μείνω εδώ. Χρειάζεται υπομονή και να δούμε την ομάδα και να απολαμβάνουμε την ομάδα που θα παίξει ποδόσφαιρο επιθετικό. Γιατί εκείνο που όντως το ποδόσφαιρο το αμυντικό το έχουμε ζήσει και το 2004 ακόμη,
Αλλά είναι κάνουμε το σταυρό μας, ναι, να μην μπουν τα δοκάρια, να μην μπουν οι ευχές, εντάξει. Ναι. Τέτοια ομάδα θέλουμε, το ζητούμενο είναι αυτό, το ερώτημα είναι αυτό, τέτοια ομάδα θέλουμε. Το ζητούμενο είναι ένα Μένιο, αύριο το βράδυ να είμαι στους ομίλους. Όλα τα άλλα μετά θα έχουμε τόσο χρόνο, τόσο θα χώρο. Θα είμαστε στους ομίλους σίγουρα. Α, μετά αγόρι μου, μετά αυτό είναι το θέμα. Όλα μετά θα ζητήσουμε. Πάλι να πω την εξυπνάδα, στους ομίλους θα είμαστε. Και μιλάμε για τους καλούς, τους άλλους έχουμε καβάτσα ήδη. Γεια σου Μένιο, φιλιά. Τα φιλιά μου. Φιλιά στο Λαγκαδά. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λάκι. Γιατί δεν με έβγαλες το Μένιο. Γιατί, α, δεν έλαντε. Τώρα πάλι να σας βγάλω έτσι πεντάδες όλες, χαμός γίνεται, πέφτουνε ο ένας με τον άλλον. Για πες Άκη, για πες. Τι να πω, τι να πω. Μη περιμένεις πω σκορ, το είπα προχθές, δεν το ξαναλέω. Δεν λέμε σκορ, έτσι τώρα κάναμε το χαβά μας. Όχι, το είπα προχθές, αν το άκουσες. Και εγώ άμα δεν με ρωτάνε δεν λέω. Δεν λέω. Μισό μηδέν. Απλά έχω μια αίσθηση ότι θα φάμε νύχη αύριο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. 0-0 μέχρι το 80. Έτσι, και εκεί κάπου στο 80, από το 80 μέχρι το 90, ένα γκολ Τσόλακ. Έτσι, δεν ξέρω γιατί. Για να πουλήσουμε τα υπογλώσσια, θα πούμε, λένε οι φαρμακοποιοί. Δεν ξέρω. Ο αδερφός σου φαρμακοποιός είναι? Όχι. Επισκέπτης. Α, επισκέπτης. Ναι, ναι. Όχι, να τους δώσω μια ιδέα να βάλουν τηλεοράσεις στα φαρμακεία. Έτσι, ε. Μπα, εκεί που είναι, περισσότερο περιμένουν το στραβοπάτημα της ομάδας παρά την πρόκρισή της. Α, και έχει υπέροχα παοκτσάκια σαν τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο έχει. Έχει εκεί, αλλά η περιοχή είναι γαυροκρατούμενη. Και πώς θα χαρούν αυτοί οι Πάτρα. Περιμένουν να. Από την ομάδα τους θα χαρούν, από πού θα χαρούν. Ελαντέ. Ελαντέ. Περιμένουν το στραβοπάτημα της μεγάλης ομάδας. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό θα τους απογοητεύσουμε αύριο και εμείς θα χαρούμε. Αυτό θα γίνει, φίλε. Ξεκάθαροι είμαστε, νομίζω. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Άκη. Γεια, γεια. Λιτός, απέριτος, λακωνικός σήμερα, έξω από τη Λακωνία. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστά. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Είμαστε καλά, ο Παύλος είναι. Γεια σου ρε Παύλε. Μας ακούς από πού μας ακούς? Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Φανάρι, προσπαθώ να κατέβω από το Καφτατζόγλιο. Πάντα έχει κίνηση γιατί εκεί. Γιατί ο περιφερειακός, ακριβώς εκεί που βγαίνεις για Καφτατζόγλιο και Τούμπα. Οχ, που τι είναι έχει? Κοινή έξοδος. Έχει φρακάρει, δεν κουνιέται τίποτα. Οχ, τι έχει και με το που στρίβω δεξιά η ουρά έχει φτάσει από πάνω, μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω, μέχρι το θέατρο. Μέχρι πάνω. Είναι σαν να τραγουδάει εδώ ο Πάριος. Ας πούμε, είναι σαν να παίζει ο Πάκ τώρα, μαζεύει το κόμμα με την κράσοντα. Εγώ νόμιζα τώρα. Τι έγινε, δηλαδή, μήπως έκανα λάθος πέρα και ώρα. Πολύ κίνηση έχει. Να σου πω κάτι. Στην παρακάτω γέφυρα έχει τον κόσμο, ρε, όταν παίζουμε. Που βλέπεις τα αυτοκίνητα φτάνουν μέχρι πάνω, μέχρι την ουρά του περιφερειακού. Στην γέφυρα από πάνω κάνουν ολόκληρο κόσμο. Κοίταξε, για να βγούμε να κατεβούμε για Τούμπα, περνάμε από την κοινή έξοδο που πας και Καφτατζόγλιο. Σωστό. Κάνεις δεξιά. Εκεί ακριβώς γίνεται της κακομοίρας. Τι έχει τρακάρισμα, έχει. Έργα έχει, τι έχει. Είναι τόσο. Έχει τη μεγάλη στροφή μέχρι το τούνελ, δεν μπορεί να δει. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Άρα αποφύγεται. Εν τω μεταξύ, εχθές, στις 12.00 η ώρα τα παρατάω και γυρίζω σπίτι. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Χθες ήταν ο Ποπέο. Άστο. Και ξαφνικά με το που ξεκινάω το πρωί, βλέπω παντού αστυνομία. Τι γίνεται, άστο, φίλε. Για να φτάσω Ιπποκράτιο χθες από κέντρο, τι να σου πω, πήγα μέσω Μενεμένης. Πήγα. Κορδέλα παντού. Για να ζήσουνε. Να ζήσουν άνθρωποι τώρα. Αυτή είναι πόλη για να ζούμε. Δηλαδή, άμα δείτε τον Πάκο, να τα μαζέψουμε και να σηκωθούμε να φύγουμε. Και εγώ λέω το εξής, γιατί δεν παίρνουμε την υποθαλάσσια και το μετρό, ρε φίλε. Δεν έχουμε, δεν το εγγενίασαν. Ο ένας εγγενίασε τη στάση. Ο άλλος εγγενίασε λίγο. Ο καινούργιος ο δρόμος αυτός που θα είναι πάνω από το περιφερειακό. Α, αυτός είναι. Το fly, πώς το λένε, fly over. Ναι. Fly over. Τι γίνεται. Εμείς τα fly τα φορούσαμε ανάποδα πορτοκαλί. Τι σχέση έχει με αυτά τα fly τώρα που μας λένε. Τα μπουφάν. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους αύριο. Εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Έχω εμπιστοσύνη. Έτσι. Δεν υπάρχει φόβος. Και στον προπονητή και στην ομάδα δεν υπάρχει κανένας φόβος. Σεβασμός, ναι. Φόβος όχι. Επειδή ακούστηκαν πολλά αυτές τις μέρες, είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες και το προπονητικό team δεν κάθονται προς σας τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Όχι. Για να αποπροσανατολίσουν. Απλά να ξέρεις, μαθαίνουν τι λέγεται. Έχουν ακούνε δικοί τους άνθρωποι από το επιτελείο, από το staff. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή.
φτάνουν μαθαίνουν, στα αυτιά τους, είτε οι ίδιοι ακούνε, είτε μαθαίνουν οι δικοί τους άνθρωποι από το επιτελείο μας ακούνε. Όχι προσωπικά εμένα. Δεν μόνο έτσι. Δεν πρέπει να αποσπαστεί ούτε και ο τελευταίος φύλαβος στο παρόν του ΠΑΟΚ από τον αυριανό στόχο. Αυτό. Ό,τι έχουμε να πούμε, μετά, να το πούμε από την Πέμπτη. Ό,τι θέλετε από την Πέμπτη. Ναι, ό,τι, ναι, ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο να συζητάς μετά αφού θα έχεις μπει στους ομίλους. Κατάλαβες. Έτσι, με το καλό, με το καλό. Καλή συνέχεια να πάρουν και άλλοι. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Πάμε εδώ. Γεια σας, 2310-287-888 είναι το τηλέφωνό μας. Ξέρω ότι έχουμε θέματα με το ίντερνετ, δεν μας ακούτε στο εξωτερικό και σε εμβέλεια που δεν, δηλαδή κάτι νησιά κάτω κτλ. Θα τα δούμε, το παλεύουμε. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το σαλίγκαρο. Επιτόπου βιώκα έκρε μαγάσα. Είδες που σε κατάλαβα κατευθείαν φίλε. Ακούς. Με μια καλημέρα. Ακούς. Μόνο. Έλα. Θα δικιάσω εδώ τον ανθρωπόταμο μια γιάφκα, θα το βάλω να σε κάνω γιαγιά μέντιου. Σαλικαράκι! Μην με τσιγκλάς! Μην με τσιγκλάς, γιατί άντε! Έχω αγωνία για αύριο, θα περάσω να ξέρεις, έχω πει! Ακούς! Ναι! Έχουμε πολλά άτομα που έρχονται και αφήνουν και μπακύρι! Και μπακυράκι! Ωραίσι! Θα κάνω! Μπακυράκι! Και πιζολίτα! Αγόρι μου, σαλικαράκι μου! Φιλιά στο Δεδροπόταμο εκεί, ταλαιπωρημένη περιοχή. Και με έναν υπέροχο ναό στον Άγιο Νεκτάριο, ο πατέρας Αθηναγόρας εκεί. Καλά. Τρομερό έργο. Τρομερό κάνει έργο. Κάνει τώρα ένα έργο καλό για τα μικρά. Η μικρή μου πάει εκεί σχολείο τεχνικό, δηλαδή μαθαίνουν μαγειρική, μαθαίνουν ρομποτική. Ακριβώς. Κάτω σε εκείνο το υπόγειο συντελούνται θαύματα. Έχει φροντιστήριο. Έχει. Α, κάνε ένα αλλούχωρο. Ναι, έξω που είναι το νηπιαγωγείο, λίγο έξω από εκεί. Α, κατάλαβα, 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 κατάλαβα. Πήρε ένα χώρο καινούριο και το έκανε εκπαιδευτήριο. Εντάξει, τι να πεις τώρα, τι να πεις εκεί. Πολύ, πολύ τι έργο να πεις, το φίλε. Ο άνθρωπος θα είναι καλά. Τι να πεις. Σε μια τόσο υποβαθμισμένη και ξεχασμένη περιοχή. Πάμε, πάμε στα δικά μας. Άσο να την αγορά, καλά είναι αυτός. Έλα, για πες. Εύχομαι στην Παοκάρα μας με την πρόκριση. Έστω με, με μισό μηδέν να προκριθούμε και να σκάσουν όλοι θέλουν να σκάσουν, ειδικά αυτοί οι Αριανοί. Ούτε καν τους σκέφτομαι φίλε, ας τους άλλους, Σαλίγκαρε κάνεις λάθος. Δεν θα το κάνουμε, όλοι. Αυτό που θα βλέπω γίνει που αύριο ασχολούνται μαζί μας. Άκου, βλέπω που ασχολούνται μαζί μας και αναγκαστικά εγώ ασχολούμαι τώρα μαζί τους. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Άσε να ασχολούνται αυτοί μαζί μας. Έτσι, αλλά μη χάνεις ούτε μία, ούτε ένα γραμμάριο από τη δύναμή σου και την ενέργειά σου. Και αύριο δεν θα το κάνουμε για αυτούς. Το κάνουμε για μας, τον κάνουμε για το σύλλογο. Εγώ πιστεύω ότι. Έτσι. Εγώ πιστεύω τώρα την ομάδα της Τσίτσης καλά. Τώρα με τον Βόλο έκανε κάποια λάθη. Άστο αυτό. Εντάξει, άστο αυτό. Ανθρώποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα την πάρουμε την πρόκληση. Τους έχουμε. Αν παίξουμε όπως παίξαμε το δεύτερο εμίχρονο εκεί. Σωστό, 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 σωστό. Σαλίγκαρε, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Έχει καμιά κλήρωση να με βάλει. Θα σε βάλω και στην κλήρωση για φούρνο μικροκυμάτων έχω. Πες μου. Άντε βάλε με, βάλε με, βάλε με. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 479. Πόσο? 479. 479. Έγινε σαλίγκαράκι, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Χαιρετώ όλους τους παοξίδες. Και ζουμουσού, ζουμουσού λέμε, αδερφέ μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ζουμουσού. Δείτε τις μεγάλες τιμές. Έτσι. Όπως λέει και ο Μπόρα. Αυτό, αυτό. Φιλιά πολλά, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε Κωνστάκη, καλημέρα. Καλώς τη Βαλανιδωράκη. Έλα Βασιλάκη μου, έλα. Σήμερα δεν έχουμε ακρόαση από εσένα. Ένα, πάνων... έχω θέμα σήμερα. Έχουμε με το ίντερνετ. Θα, η εκπομπή θα ανέβει. Βέβαια είναι και ο καιρός έτσι χάλια εδώ πέρα στην Πρέβεζα. Έχουμε βροχές αρκετές. Θα ανέβει η εκπομπή στο YouTube. Θα την ανεβάσω και στον τοίχο το μεσημέρι. Εντάξει, θα την ανεβάσει ο Χρήστος και μάλιστα κομμένη χωρίς τα διαφημίσεις. Ναι, να ξέρετε. Ξέρω με τι ασχοληθήκατε, το ποιο ήταν το σημερινό σας θέμα. Είναι η μέρα πριν. Είναι η μέρα πριν, αυτό λέμε. Τι κάνεις την ημέρα πριν από ένα τόσο μεγάλο μάτς. Αυτή είναι η μαθηματισμένη ημέρα πριν που δεν περνάει ο χρόνος, ρε Βαθύλη. Δεν περνάει. Καλά κάνετε και είστε μπροστά μία μέρα πριν. Εγώ είμαι τρεις μέρες πίσω. Θέλω να γυρίσω πίσω με την Όβα και να μου εξηγήσει κάποιος το πέναλτι του Πέλκα.
οι κύριοι της Νόβα θα πρέπει να το δείχνουν όχι από μια μακρινή κάμερα replay, θα πρέπει να έχουν τις κάμερες και πίσω από το τέρμα και πλάι στον επόπτη, οπότε να μην το κάνουν γαργάρα, ξανά μας κάνουν τα ίδια που έκανε της προηγούμενης αγωνιστικής στη Τούμπα. Όχι, και της προηγούμενης Νόβα, έτσι, να μην έχουμε τα ίδια. Με την προηγούμενη γεωκτησία. Νόβα. Εντάξει, το όνομα αλλάζει, δεν αλλάζουν τίποτα αυτοί. Αθηναίοι είναι πάλι. Δεν είναι... Εδώ βλέπεις μέσα στο Open και τι τρύπημα πήγαν να μας κάνουν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Δεν μπορείτε, κύριε της Νόβας, να σας πληρώνει ο συνδρομητής του ΠΑΟΚ και να μην βλέπει σωστά τα replay όλα. Αυτό είναι μεγάλη προστολή, ένα παράπονο δικό μου, το οποίο το είχα θέσει όταν υπέγραψε συμβόλαιο η ΠΑΕ, το είχα πει μαζί μου, το συζητάγαμε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στους όρους οι πάντες και τα πάντα, να μην πέφτει τίποτε. Γιατί είναι καθαρό πέναλτι, χτες μετά από σχόλια που έβλεπα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, χτες έβαλα τα highlights του αγώνα και το πέναλτι του Πέλκα δεν έδειξε Βασίλη κανένα μου, κοντινό πλάνο. Δεν αντιλέγω, μακρινό. Θέλω να σου πω δύο λέξεις μόνο. ΠΑΟΚ, Κράσνονταρ. Τίποτα άλλο. Τα ακούω αυτά που μου λες, δεκτά, σε λίγες ώρες. Θα τα πούμε αυτά, θες να τα συζητήσουμε την Πέμπτη όσο θες. Απλά μην χάνουμε ενέργεια με την κάθε Νόβα και με κάθε replay. Τώρα, Βασίλη μου, το μυαλό είναι στο αυριανό. Δεν θέλω να γυρίζω πίσω στο Βόλο. Έτσι, και εγώ έχω παράπονα και από την ομάδα και πώς έπαιξε και από τη διαιτησία και από όλα. Okay. Τώρα όλο μας το μυαλό, όλο μας το είναι, Βασίλη μου, ξέρεις πόσο αγαπάω. Έτσι, πώς θέλω πραγματικά να είναι εκεί το... Εκεί να με... Ναι, μην γυρίζουμε πίσω. Μην γυρίζουμε πίσω τώρα. Δεν καν σχολίασα για το αποτέλεσμα. Όμως με την Νόβα θα τα βάζω και θα τα βάλω γιατί πληρώνει. Όσο θέλεις. Απλά μην χάνουμε τώρα. Πληρώνει ο άλλος από το υστέρημά του και έχει απέτηση. Δεν διαφωνώ. Βλέπουμε τα replay. Δεν διαφωνώ. Θέλω ίση μεταχείριση. Σωστό, ίση μεταχείριση, αξιοκρατία. Αλλά το μυαλό μας, μην χάνεις δηλαδή τον προσανατολισμό σου. Αύριο το βράδυ, όλη μας η αύρα, όλη μας η ενέργεια εκεί. Σε αυτό. Και μετά θα πούμε ό,τι θες, δεν έχω κανένα θέμα. Και με την Νόβα και με την Ονάχη μου πιάνω. Με την αναμέτρηση το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχόμαστε, γιατί είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχει κρυθεί τίποτε. Μπορεί να παίξαν αυτοί όπως παίξανε και να είχαμε πάρει την πρόκριση εκεί. Αυτό ήταν ένα μείον για, είναι μάλλον είναι ένα μείον για μας που δεν πήραμε την πρόκριση εκεί. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί όντως και το 1-0 είναι πολύ δύσκολο αποτέλεσμα, Κωστάκη μου. Είναι η πρόκριση, όσο την αγαπάμε εμείς και την ποθούμε, άλλο τόσο την αγαπούν και την ποθούν. Φυσικά. Κανένας δεν είπε ότι είναι εύκολο μάτς. Πάρα πολύ προσοχή θέλει. Έγινε, Βασιλάκι μου! Εύχομαι την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου στην Ασπρόμαυρη Κλινική και σε όλα έγινε τα δημοσάκια. Έγινε. Και από μεθαύριο, ό,τι θες θα πούμε για το Βόλο, για την Νόβα, για ό,τι θες, ό,τι θες. Εντάξει. Έγινε, σε φιλό, σε φιλό. Πάμε εδώ, τελευταία πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Τι σε περίμενα, πουλάκι μου. Σε περίμενα. Καλώς τον. Για πες. Ήθελα να ευχηθώ καλή πορεία στην ομάδα μας σήμερα. Βεβαίως. Στον Ολυμπιακό της καρδιάς μας. Ναι. Θα ρίξει τρία μπαλάκια. Ναι, ναι. Και έτσι. Γιατί να το κρύψω με άλλο γιο. Επίτιμε. Σου πω κάτι. Ο γιος σου σε κάνει πλάκα. Τίποτα. Εσύ ήσουν γουρλίτσι ήσουν έτσι. Μπροστά σε αυτά που είχε κάνει. Φοβορά. Στη Χαλκιδική πάλι δεν έχει σήμα. Όχι τι θα γίνει με αυτούς, ρε. Όχι μόνο στη Χαλκιδική, ρε. Σημώ. Σήμερα... γίνει, με αυτούς, ρε. Ξέρεις ότι θα πηγαίνω, θα χαλάω την κεραία μόνος μου για να παίρνεις τηλέφωνο, ρε, ρε μπεσκε. Πρέπει δηλαδή να, πρέπει να πέσει η κεραία για να πάρεις τηλέφωνο, ντροπή σου. Πού είσαι? Πόσες μέρες προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο επειδή είμαι στο τιμόνι και δεν μπορώ. Αγόρι μου, αγόρι μου. Μαναβό, αδερφέ μου, μαναβό, αδερφέ μου, Σίμω. Για πες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε πει, δεν ξέρω τι έχει πει. Απλά επειδή διαβάζω στα site και την κρίνια την πολύ, ένα πράγμα έχω να πω. Ναι. Παιδιά, συνάδελφοι, συμπολίτες και συμπαοξίδες, όπως θέλετε πάρτε το, ναι, κάντε λίγο κράτη. Α, λίγο αυτό, φίλε. Αυτό λέμε. Κάντε λίγο αυτό κράτη. Γλώσσα μέσα. Αυτό, μην βρε. Κάντε κακίες. Αφήστε το μάτς να κυλήσει. Το μάτς θα το πάρουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά για κάποιον λόγο έχω δει ένα 3-1 σκορ. 3-1, αυτό λένε όλοι. Ναι. Όλοι αυτό λένε. Εγώ μόνο εγώ λέω 1-0. Εγώ, έχει από την προηγούμενη εβδομάδα, για κάποιον λόγο αυτό το σκορ έλεγα. Ναι. 3-1.
Όχι ότι πήρε τα μυαλά μου αέρα, προς Θεού, μην μπερδευτούμε. Πες λίγο διακύμανση. Πες λίγο διακύμανση. Διακύμανση. Ναι. Εγώ βλέπω στο 3-0 και κάπου στο 80 να το κάνουν 3-1. Το ίδιο. Κι άλλος βγήκε πριν το ίδιο. Ωραία. Ναι. Κάπου στο 80 να το κάνουν 3-1. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ ένα πράγμα είδα. Ότι στην Ευρώπη αυτός που τον βρίζουμε, και εγώ είμαι αντίθετος με τον προπονητή, ότι το γύρισε. Το θέμα με την Ευρώπη παίζει πολύ καλή μπάλα. Έξω το πήγε. Και το που μας πλήγωσε με τον Βόλο. Άλλο. Μας πλήγωσε όλους. Άλλο. Ναι. Αλλά να κάνουμε λίγο κράτη. Αυτό. Αφήστε την κρίνια και την μύρλα. Δεν κάνει καλό στην ομάδα. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Γεια σου, δεν Σίμω. Έχει σήμα, αρχιδική. Φιλιά. Γεια. Λοιπόν, αυτό παιδιά. Αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φτιάχνουμε κλίμα σιγά-σιγά, να ξέρετε. Το αγαπημένο μου είναι αυτό. Αύριο θα έχουμε και το πρωί, θα κάνουμε, καταλαβαίνετε έτσι τι έχει να γίνει. Το πρωί όμως θα έρθουμε και 2 ώρες πριν το παιχνίδι, παραδοσιακά, να κάνουμε την παγκόσμια μας τσάρκα, την παγκόσμια τηλεφωνική μας βόλτα επικοινωνία. Λέω και σήμερα, αν δεν είστε στην παρέα μας, αν δεν έχετε μπει σε αυτή την παρέα για να έχουμε την επαφή την τηλεφωνική, να συνδεθούμε με ομφάλιο λόρο με την εκπομπή πριν το παιχνίδι, όπως κάνουμε κάθε φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στον Αρένα και στον 103 και στο Σπόρ 103, έτσι, και στον Αντένα. Λοιπόν, είναι μια παράδοση που πάει πολύ πίσω, πολλά χρόνια πίσω, σε πολύ πιο δύσκολα χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε αυτή τη ζεύξη μαζί σας, να συνδεόμαστε ένα βήμα πριν τους ομίλους του Champions League. Είναι κάτι που θα το ζήσουμε, να είστε βέβαιοι, γεμίστε τα πνευμόνια σας με ΠΑΟΚ, με αυτοπεποίθηση, με πίστη, με πολύ πάθος, καθόλου φόβο, σεβασμό, ναι, με πολύ πάθος, για να πάμε αύριο να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, έρχομαι τώρα στις γραμμές, να επαναλάβω ότι σε λίγο κληρώνω ένα φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool, μου δίνετε και τα 3 τελευταία ψηφία σας, από το κινητό σας ή από το σταθερό σας, σας βάλω στην κλήρωση έτσι, από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουγίδης Νικολαίδης, και 2 υπέροχες κούπες με την Αγία Σοφιά και το Δικέφαλο Αετό από πάνω. Την Αγία Σοφιά εννοείται χωρίς μιναρέδες, σε μια υπέροχη απεικόνηση, είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα, από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη και τη βιοτεχνία του. Πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Ναι, τέλειος, εδώ, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Κωστή, ναι. Με χάλασε ο φούρνος. Έλα. Εγώ δεν μιλάω. Βεβαίως. Αέρα πολύ έχεις. Με χάλασε. Λοιπόν, θέλω για την κλήρωση. Με χάλασε ο φούρνος μικροκυμάτων στα παιδιά και θέλω φούρνο. Βεβαίως. Δώσε μου τα 3 τελευταία ψηφία. 478 Χρήστος. 478. Κοίταξε, δώσε και σε κανέναν αλόθρησκο καμιά φορά κανένα δώρο. Μην τα δεις όλους τους ομόθρησκους. Γιατί ξέρω εγώ τι είστε όταν μου δίνετε τα ψηφία σας. Εσύ αν δεν μου έλεγες ότι είσαι αεκτής τώρα, εγώ θα το ήξερα. Πά, πού να το... Γιατί να με κατάλαβες ότι φωνή. Από το βλέμμα σας καταλαβαίνω. Μπράβο, είσαι ωραίος. Λοιπόν, με χάλασε ο φούρνος, έκανε όλοι σε πάρουν κανένα φούρνο. Σε χάλασε, ε. Έτσι, ναι. Πήρες πρωτάθλημα χάρτινο και γκρεμίστηκαν οι φούρνοι. Πάλι τα ίδια, θα τα πω στις 8 το μηνό στην Πέμπτη. Τα έχω γραμμένα σε χαρτί, δεν ξέρεις. Σε τσιγκλάω. Θα αλλάξεις, θα τι θα αλλάξεις, καλά, εντάξει. Να πεις στην εκπομπή ότι αυτοί οι χάρτη δεν έχουν δίκιο. Άστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί που είχες δίκιο, Χρήστο, το φώναζα και έλεγα το πρωτάλημα του Βάλερ είναι της ΑΕΚ. Κάτω τα χέρια από το πρωτάθλημα. Τι άστο αυτό, γιατί δεν είναι. Γιατί αυτό, γιατί αυτό ήταν αλουνού παπά, Ευαγγέλη. Τι αλουνού παπά, γιατί ΑΕΚ δεν ήταν και εκεί. Εκεί πώς πήρα το μέρος σου, εκεί που είχες δίκιο και φώναζα και με λέγανε και ΑΕΚΤΣΙ.
αυτοί που δεν ξέρανε. Άκουρα σε πω. Τι δεν είχα συμφέροντα. Ναι. Στο είπα και την άλλη φορά, το πρωτάθλημα του 18 ήταν το πιο παντελονάτο πρωτάθλημα που έχει πάρει η ΑΕΚ. Απλά βγήκαν τα παντελόνια, αυτό είναι το θέμα. Γεια σου Χριστάρα! Φιλιά! Φιλιά! Το φούρνο! Ναι, το φούρνο. Απλά μην βάζεις χαρτιά μέσα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Μη με περνάτε για τρελό. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Έλα. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλώ τον. Ο Κουλεκαφιώτης σήμερα. Έλα ρε Κουλεκαφιώτη. Έλα ρε. Τι γίνεται. Σε πήρα από το τηλέφωνο να έχεις φύγει. Δεν πειράζει. Είχα φύγει, Μάλιστα. Ναι. Να κάνω. Κωστή. Για πες, σε ακούω. Εγώ βλέπω 4-2. 4-2, Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο το σκορ. Βάλει μου 2-45. Περίμενε. Θύμισε μου λίγο όνομα. Χρήστος, επειδή έχω κι άλλους Χρήστους, γι' αυτό σου λέω 2-45. Εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα. Εγώ πιστεύω 0-0 μέχρι το 80, θα φάμε τα νύχια το χεριό και τον ποδιό. Τι να σου πω, αφού το βλέπω. Με ρώτησε τι βλέπω, να σου πω τι βλέπω. Θα έχουμε επεισόδια ρε εσύ. 0-0. Πρόσεξε. Δοκάρια. Δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες πάνω στη γραμμή, αυτοί κρεμιούνται, σώζονται αυτά έτσι. Από το πρώτο λεπτό να δαγκάσουμε ρε. Και εκεί κάπου στο 85 κάνει μια ψηλή ωραία γλυκιά σέντρα ο Πέλκας και σηκώνεται 2 μέτρα από το έδαφος ο Τσόλακ. Ναι, εκείνα τα 6 λεπτά που περισσεύουν πώς θα τα βγάλουμε. Ρε μη στεναχωριέσαι μετά, θα την καταπιώ. Ωραία, θες να πούμε στο 90. Θα πούμε στο 90, έτσι ένα πεντάλεπτο θα πάμε μετά. Σηκώνεται λοιπόν, πρόσεξε, είμαστε, στο κάνω εικόνα, είμαστε στην εστία που είναι μπροστά στην 7 εκεί, 7-8, όχι σε αυτή που είναι στην 4. Σέντρα ο Πέλκα, σηκώνεται ο Τσόλακ, τους παίρνει ένα κεφάλι και με κεφαλιά στο απέναντι γάμα κρεμάει τον τερματοφύλακα, 1-0, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί που είναι οι αράχνες. Εκεί που οι αράχνες κάνουν, Διονύζου. Γεια σου κύριε Καφιώτη. Φιλιά. Λοιπόν, σας βάζω παιδιά και για τις κούπες, έτσι. Να ξέρετε, όλους σας. Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε. Καλώς τον, ναι. Θα είναι το σκορ του αυριανού αγώνα. Αν το γνωρίζαμε θα το παίζαμε. Το σκορ εννοώ. Επειδή Κωστή ο Φερέιρα κάθε παιχνίδια πρέπει να έχουμε και τύχη. Και μέχρι τώρα δεν την είχαμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά στο Κράσνοντα, ναι. Πιστεύω ότι η τύχη αύριο θα κάτσει. Και έτσι πως είναι η ομάδα, η Κράσνοντα, αλλά και εμείς αν παίξουμε όπως εκεί, ή ακόμα καλύτερα όπως με την Μπενφίκα, τότε το σκορ, εντάξει, θα είναι 3-0. Αυτό βλέπω. Έτσι το βλέπω, Κωστή. Η τύχη κάποια στιγμή θα αλλάξει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το δοκάρι και έξω ή τέλος πάντων πάνω στη γραμμή να σώσουν. Έτσι. Άντσι, να δούμε. Έτσι το βλέπω. Λίγο ρε παιδί μου, λίγο. Να θέλει και τύχη ρε παιδιά. Θέλει και τύχη. Μπορεί να παίξει τέλεια ας πούμε. Αυτό λέω. Έτσι, δεν αλλά να μην σου κάθεται η φάση τώρα. Του καντουρί το σουτ στο δοκάρι εκεί. Είναι θέμα τύχης ρε παιδί μου ότι πάει μπάλα στο δοκάρι. Δηλαδή... Γι' αυτό λέω. Τι κεφάλια προχθές που έκανε με τον Βόλο και πήγε το δοκάρι τον Μπράβο. Είναι τύχη. Δεν γίνεται να είναι συνέχεια αυτό το πράγμα, δοκάρι και έξω, και θα είναι και δοκάρι και μέσα. Αύριο λοιπόν είναι η ώρα για δοκάρι και μέσα, οπότε το βλέπω 3-0 Κωστή. Δεν τρόπαπα με τις, πώς το λένε, με τους τραυματισμούς. Όχι ρε, κανένα. Άμα δεν είναι εδώ 18, δεν πείθομαι εγώ. Είμαι πολύ δύσπιστος σε αυτά. Εννοείται. Περιμένουμε ως το τέλος, γιατί okay, υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια. Να δει ο αντίπαλος κτλ. Κτλ. Τέλος, κάτι τελευταίο, Κωστή. Ναι. Μερικοί μας περνάνε για χαζούς που είναι στα ραδιόφωνα ή οπουδήποτε αλλού σε σελίδες κτλ. Νομίζουν ότι είμαστε χαζοί, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι τρικλοποδιές βάζουν για τον ΠΑΟΚ. Καλά τώρα. Τέλος πάντων. Δεν είναι τυχαίο που παρούσες. Βγήκαν διάφορα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι τις παρούσεις όπως λέμε. Μην χάσουμε ούτε στην αναπαραγωγή αυτών, μην χάσουμε χρόνο. Αν μου επιτρέπετε, έτσι να το ζητάω από εσάς. Από την Πέμπτη και μετά. Ό,τι θέλετε θα πω. Ό,τι θέλετε να πούμε για συνταγές. Να πούμε συνταγή για Imam Baldi. Τι, για μαγειρική, θέλετε, για, λοιπόν, θέλετε να πούμε για το Next Top Model, για το My Style Rocks. Τι θέλετε.
Ό,τι θέλετε. Λίγο. Ναι. Νομίζουν κάποιοι ότι ο Κωστής και ο κάθε Κωστής είναι χαζός. Δεν μπορούν να καταλάβουν το τι γίνεται. Και νομίζουν ότι με το μυαλό τους είναι έξυπνοι. Απόλυτα συνειδητά λοιπόν, προχωράμε και κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει. Έγινε. Φιλιά. Φτάνουν το όριό τους να μπαίνουν σε ομάδα. Δηλαδή, τι είναι το. Για να μπαίνουν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, να παρακολουθούν για να μπορούν να κράζουν. Έγινε, okay, Μανόλο. Κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μην χάνεις καθόλου χρόνο. Φιλιά, φιλιά. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Στράτο, μισό δευτερόλεπτο. Έχω πει πολλές φορές. Όταν σε μια ομάδα, όπως είναι στη δική μας σελίδα τώρα, στην ομάδα, είναι 12.500 άνθρωποι. Θα παρισφρήσουν μέσα και 5, 10, εγώ σας λέω 50 περίεργοι που μπαίνουν να δουν τι λέμε, να δουν τι συζητάμε, να βάλουν φυτίλια, να βάλουν... Λοιπόν, υπάρχει το φιλτράκι πλέον, εδώ και πολύ καιρό, εγώ 10 χρόνια δεν είχα βάλει φίλτρο. Ό,τι γράφατε ανέβαινε κατευθείαν. Ναι, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή να το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Τέλος. Χραπ! Κόψιμο. Πάμε, έλα Στράτε μου. 12.500 άνθρωποι και ένας Αλέξης. Λοιπόν... Αυτός βγαίνει αέρα, φίλε. Λες να είναι και, και, ναι. να είναι και στο, στην ομάδα με κανένα ψευδόνυμο. Αμφιβαλής. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αμφιβαλής. Λοιπόν, για να παρακολουθούν τα λεγόμενά σου, φίλε, και να σε ακούνε, προφανώς βλέπουν και τις γράφες. Εντάξει. Okay. Εδώ ναι. Βγήκανε οι βουλευτές και μας λένε ότι παρακολουθούνται τα αποσταρέσματα στο Facebook. Κανονικά, φίλε. Δηλαδή, θεωρείς τώρα ότι κάποιος που θέλει να κρατάει επαφή με κάποιον το τι λέει και το τι γράφει, θα πατάει ένα like στο Facebook. Έχω πει πολλές φορές και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με αλαζονία, το ξέρετε. Λοιπόν, ότι κάθε μας κουβέντα μας παρακολουθούν, μας ακούνε, μας βλέπουν, κάθε μας κουβέντα. Όλοι τους, ειδικά οι αντίπαλοι. Ειδικά, να ξέρετε. Και τώρα δεν το λέω μόνο για μένα, έτσι, για το τι λέμε εδώ στα ραδιόφωνά μας, τι ποστάρουμε, τι γράφουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που γι' αυτό έχουν αποκλειστική ευθύνη κάτω. Ασχολούνται με αυτό. Έτσι, τώρα που τους λέμε, τους στέλνουμε τα χαιρετήματα. Σήμερα βέβαια έχουμε θέμα με το ίντερνετ. Οπότε. Ναι, ακριβώς αυτό δεν μπορούν να ακούσουν αυτό. Οπότε αυτό που λέμε τώρα, μεταξύ μας μένει. Ναι, θα το έτσι, κόψω στο μοντάζ. Οπότε Κωστή, μιας που έχετε θεματάκι με το ίδιο, για πες μου λίγο, τι είπες στη σημερινή εκπομπή. Έτσι, σήμερα, εντάξει, φίλε, ξεκίνησα μια καταπληκτική συνταγή. Ένα φοβερό κατσικάκι στη γάστρα με μανέστρα. Λοιπόν, το οποίο πραγματικά μπορείτε άμα το βάλετε και με κρασάκι το περιχύσετε, είναι καταπληκτικό για να προκριθώ αύριο στους ομίλους του Champions League. Μάλιστα. Δεν θα αρνηθώ. Λοιπόν, αυτό που... Σήμερα μιλάμε για τη μέρα πριν. Τώρα. Σήμερα, Στράτο. Η μέρα πριν. Έτσι είναι ο τίτλος της εκπομπής. Η μέρα πριν που δεν περνάει. Τι κάνεις τη μέρα πριν, εκτός από το να μετράς αντίστροφα τον χρόνο. Εδώ σκεφτόμαστε τι θα γίνει την ίδια μέρα που δεν θα περνάει η ώρα. Αύριο είναι βασανιστήριο της σταγόνας, φίλε. Το μαρτύριο. Αν μπορούσαμε να χάσουμε όλη τη ζωή μας για μια μισή μέρα, ξέρω εγώ, να φτάσουμε αύριο 10 ώρα το βράδυ, πιστεύω θα το πατούσαμε όλο το κουμπάκι. Είχε ένα τέτοιο, μια ταινία με τον Άνταμ Σάντλερ που είχε ένα τηλεκοντρόλ και έτρεχε τα πράγματα. Ναι. Πολύ θα ήθελα. Όλοι θα πατούσαμε το fast forward. Όλοι φίλε. Να πάει Τετάρτη 10. Όχι 10. Να πάει Τετάρτη 12, φίλε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν έχω αίσθηση του τι θα γίνει στο παιχνίδι της Τούμπας. Σου είχα πει ότι στο μάτς του Κράσνονταρ θεωρούσα ότι το παιχνίδι της Τούμπας θα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ναι. Και κρίνοντας από το παιχνίδι, είδες ότι έπεσα μέσα. Δηλαδή η εικόνα του μάτς, ναι, δεν ήταν σίγουρα για 2-1 και θα ήταν ένα σκορ που θα ήταν στον πρώτη. Απλά το αποτέλεσμα τελικά κάθε άλλο παρά το υπερωτικό. Δηλαδή, ναι. Άμα σου δίνει ένα πέναλτι στους άλλους, το οποίο είναι λίγο σικέ, και εσύ ό,τι κάνεις δεν πάει μπάλα μέσα, και πάει μία δοκάρι, μία, ναι, το πιάνει, ναι, ναι, ο άλλος, μία, ένα τσάφ παραπέρα, και άλλοι δεν σου κάνουν μία φάση σε όλο το μάτς, σου κάνουν εικόνα μία, του παιχνιδιού, μία κλασική ευκαιρία και σου βάλανε γκολ. Ναι, ναι. Εικόνα του παιχνιδιού ήταν για αυτό που λες. Έτσι. Να λοιπόν, πάρουμε την νίκη και να τελειώνουμε. Για αύριο δεν έχω καμία αίσθηση, δηλαδή θεωρώ το μάτς ότι θα πάει οπουδήποτε μπορεί να πάει. Απλά θεωρώ ότι μπορούμε να μπούμε μέσα και με προσήλωση και με ζήλο και με ενέργεια και με πάθος και με ένταση και με πώς το λένε, με αυτοπεποίθηση ότι επιτέλους ήρθε αυτή η BBP ώρα, ναι, και για μας να μπούμε, έτσι, μέσα και να πάρουμε το μάτς.
θεωρώ ότι αν παίζαμε με κόσμο αύριο, το μάτς θα ήταν 5-0. Άποψή μου. Ναι, δεν μπορούμε αν τώρα. Αν παίζαμε αύριο υποθετικά, με κόσμο, δεν το μάτς θα ήταν 5-0. Ναι, αλλά δεν παίζουμε με κόσμο, οπότε ναι, πάμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος όσο θα ήταν κοντά στην ομάδα, αν υπήρχαν αυτοί οι 28.500 τρελαμένοι να βγάζουν τα λαρίγια τους και να τα κρεμάνε στα κάγκελα, άλλο τόσο είναι και πιο πολύ ακόμα. Το ότι δεν μπορεί να είναι σωματικά εκεί, με φυσική παρουσία διαζώσεις, όλο το είναι, φίλε, πραγματικά ακριβώς. Πιστεύω ότι όπου υπάρχει Παοκτσάκη στη γη πάνω, στη γη του Πυρός, στα Ιμαλάια, στο Βόρειο Πόλο, όπου αύριο το βράδυ οι καρδιές χτυπάνε σαν τύμπανα και θα ακουστεί, φίλε, τι να σου πω τώρα. Θα ακουστεί. Θα ακουστεί σε όλο το σύμπαν, φίλε, αυτό. Λοιπόν, έτσι, αυτήν αίσθηση έχω εγώ. Ναι. Και για να κλείσω, να μην κρατάω και τη γραμμή, το πρωτάθλημα, παιδιά, φέτος θα είναι και πάλι μακρύ. Να ξέρετε κάποιοι ότι... Αύριο, θα τα πούμε Πέμπτη αυτά. Στράτε, από Πέμπτη. Άσε με να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Βάλε, κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Είναι λάθος το να χάνουμε βαθμούς. Okay, όλοι το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει ένα παιχνίδι πενταετίας. Υπόψη ότι ο δεύτερος του χρόνου δεν βγαίνει Champions League. Οπότε και το πρωτάθλημα είναι σημαντικό. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει ομίλους, γιατί του δημιουργείται η όθηση για την επόμενη πενταετία. Είναι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από ένα τίτλο φέτος. Έγινε, Στράτε. Σε χαιρετώ. Πάμε. Τελευταίες. Ναι. Γεια σας. Μα ακούτε. Ναι. Γεια σας. Μα ακούτε. Βεβαίως. Γεια σας. Καλημέρα σας. Από τη Νέα Μάδη το παίρνω. Α, μάλιστα. Ωραία. Το όνομά σας. Βρε γιαβρή μου. Κάποιος πρέπει να καθίσει να τους πει τι εστί ΠΑΟΚ. Προτού αρχίζουνε να παίζουνε. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα δεν το έχουν καταλάβει. Να τους πει τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ποια ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Μπαίνουνε μέσα. Τι σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό οι ξένοι δεν το ξέρουν ακόμη. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο κόσμος που θα είναι, κυρία μου, αύριο στο Μακεδονία Παλάς. Χιλιάδες που θα ξεπροβοδήσουν την ομάδα και θα την πάνε κομβόι στο ναό, στην Τούμπα, νομίζω θα πάρουν πάρα πολύ καλά μια γεύση οι ξένοι, οι καινούργοι, οι νεοφερμένοι, που τους έχουν μιλήσει ο Πέλκας και οι υπόλοιποι που είναι οι παλιοί, τους έχουν πει πέντε λέξεις, πέντε κουβέντες, αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβουν πολύ καλά. Δεν να ξέρετε. Ακόμη δεν το έχουν καταλάβει οι ξένοι. Και λυπήθηκα πάρα πολύ προχθές που παίζουμε το πρωτάθλημα. Ήταν δυνατόν, είναι δυνατόν να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, βαθμούς από το Βόλο. Από το Βόλο. Απλά τώρα κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή είναι ή από τον. Ατρόμητο. Τον άλλο, από την Αθήνα. Ατρόμητο, τον Ατρόμητο. Ή Μάρτον Θεέ μου, τατίστηκα και το έκλεισα. Δεν ήθελα να πω καθόλου τίποτα. Πόνισε η καρδιά μου. Όλοι μας. Όλοι μας, να ξέρετε. Απλά είναι, τώρα. Είναι δυνατόν η προσήλωση... να φέρουν τόσα χρήματα να είναι η ομάδα και να πηγαίνουν και να φέρουν ισοπαλίες. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν τους έχει μιλήσει κανένας. Να μπουν μέσα, όχι με στέλος μόνον, με περηφάνεια για την ομάδα τους. Και να πούν ότι πρέπει να κερδίσουμε, το πρέπει. Ακριβώς. Το πρέπει, δεν το βάλανε ποτέ μέσα. Δεν διαφωνώ. Για όνομα του Θεού. Να είστε καλά. Περίμενα πολλή ώρα, δεν με πειράζει, χαλάλη σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πρώτη φορά παίρνω συνέχεια. Να μην ξαναπάρετε, τέλεια τα λέτε. Πολύ ωραία. Ανελιπώς. Το όνομά σας, Ανελιπώς από το πρωί. Μόλις πάει 8 η ώρα, λίγο το ραδιόφωνο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας, να είστε και καλά. Με τη νίκη, Φυσικά, εννοείται. Νίκη, αύριο πρόκριση. Με τη νίκη θέλω. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας, γεια σας. Πάμε εδώ. Ναι! Εδώ! Ναι! Ναι! Χαμήλωσε τελείως, κλείνουμε μαζί, κλείνουμε. Έλα. Κλείνουμε μαζί. Απλά χαμήλωσε το ραδιόφωνο, να μην μικροφωνίζουμε. Τώρα σε ακούω δυνατά. Ωραία. Πολύ ωραίος. Καμπανίσιος. Καλημέρα. Από Κατερίνη. Κατερίνη, καλώς στην Πιερία. Σ' ακούω συνέχεια. Χαίρομαι. Δεν παίρνω όμως. Το όνομά σου? Γιάννης. Λέει, Γιάννη, για πες. Καλά κάνεις και... Είμαι ο ράφτη. Ναι. Που έραψα τα τσουβάλια. Ναι. Για το μάτ με την Μπεσίκτας. Είμαι για αυτόνα που σε πήρε που τον κάει και ο φούρνος. Θα να παίρνω σήμερα μετά από τόσο καιρό που έτυχε να τον ακούσω. Ναι. Και θέλω να τον πω. Κι εγώ ΑΕΚ είμαι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλω μόνο να κερδίζει. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις.
Μ' αρέσει. Τα λες ωραία. Να πάρει την τουζίνα με τα τσουβάλια, τα χωραμένα έτοιμα. Πριν φύγεις. Δώσε δεν μου... θέλω να δώσω τα τελευταία ψηφία μου. Όχι, όχι εσύ. Δώσε μου, βοήθησε με εσύ. Βοήθησε με εσύ να κάνω την κλήρωση για τους άλλους. Δώσε μου λίγο τρία νούμεράκια από το 1 μέχρι το 67. Τρία νούμερα. Μπαμ, μπαμ. Φαντάζεσαι να παίζω πάνω σε αυτό να. Λες. Από το 1 μέχρι το 67. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Να του κληρώσω ο Κούπα ΠΑΟΚ. Για πες. Το 4. Ναι. Το 14. Ναι. Και το 34. Τέλειος. Γεια σου Κατερίνη! Φιλιά! 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 Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, απολογούμε και πάλι σήμερα που δεν μπορέσαν να μας ακούσουν οι φίλοι από εξωτερικό ή από το ίντερνετ. Και Ελλάδα αλλά μακριά. Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να κληρώσουμε τον το φούρνο, να δω λίγο. Λοιπόν, μου είπε 4, 14 και 34. 4, 14 και 34. Λοιπόν, το 4. Το φούρνο κερδίζει. Λοιπόν, ο Χρήστος σε 4,78. Έχω 3-4 Χρήστους. Ο Χρήστος σε 4,78. Από τα τηλέφωνα δηλαδή, ο Χρήστος. Κερδίζει το φούρνο μικροκυμάτων από την Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης και την Whirlpool. Κερδίζει το φούρνο. Πάω να δώσω και τις κούπες. Τις κούπες. Η μία πηγαίνει στο 479 στο Σαλίγκαρο, η μία κούπα, και η άλλη κούπα 69 77 2 12. Τα τρία τελευταία άλλα ψηφία δεν υπάρχει. Μάκης το όνομα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, φεύγω γιατί έφαγα και 3 λεπτά από τα παιδιά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πεντανόστιμα, εκλεκτά φαγητά εκεί, 705-750 τη Λιβεριά. Κρατήστε την αναπνοή σας. Θα περάσει και η σημερινή μέρα, η μέρα πριν. Και αύριο θα έχουμε το πρωί. Από το πρωί θα κάνουμε κλίμα. Και στείλτε μου τα τηλέφωνά σας στο inbox, στον αθλητήριο, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας αύριο στο pre-game, 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Boy, ζουμου σου λέμε!